Από επιτυχία σε επιτυχία πηγαίνει Χρήστο με μπασκετικό ΠΑΟΚ, βλέπω. Εξαιρετικά. Τρομέρα, λοιπόν. 0-3 για τον δικέφαλο που ιτήθηκε στο Ισραήλ, έτσι. Διαβάζω εδώ πέρα, διαιτησία και τα λοιπά. Μάλιστα, από την Χάπουελ Χολών ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ. Από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα στο ΠΑΟΚ 24. Το σκορ δεν βλέπω πουθενά. Δεν το βάλανε σε λίγο περισσότερα. Μάλιστα. Είναι δυνατόν, ρε φίλε, να γράψει το παιχνίδι για νέο σκορ. Δικά μας παιδιά όμως, είναι εντάξει. Είναι και αυτή η ταχύτητα, είναι η στιγμή που πρέπει να ανεβάσεις με πολύ γρήγορα ένα παιχνίδι. Θα σας στείλω τον συνάδελφο. Μπαλαντέρα ακούτε, μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, Νίκος Παπαδόπουλος για την ώρα πίσω από το μικρόφωνο. Και ο Νίκος Μασκοβίτης που θα έρθει σε λίγο. 72-68 έχασε ο ΠΑΟΚ από την Χαποέλ Χολών. Με πολλά παράπονα και διαιτησία από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα. Για τον δικέφαλο θα μας τα πει και ο Νίκος Μασκοβίτης που αναμένεται μετά τις 11 να έρθει στη ραδιοφωνική μας παρέα. Στην οποία την ώρα είμαστε εγώ, εσείς και ο Χρήστος και όσες φυσικά που βρίσκεται στην ρύθμιση του ήχου. Με Champions League απόψε, το γνωστό Champions, λοιπόν, για το οποίο θα σας ενημερώνουμε φυσικά. Με την αναμέτρηση της Manchester United και της Juventus στο θέατρο των ονείρων, στο κορυφαίο αγγλικό γήπεδο. Να είναι αυτή η οποία ξεχωρίζει λόγω της επιστροφής του Cristiano Ronaldo στο ποδοσφαιρικό του σπίτι, θα λέγαμε, αν και ξεκίνησε την καριέρα του από τη Sporting Λισαβόνα. Λοιπόν, με τη United να κατεβαίνει πάλι με αυτούς τους κεντρικούς αμυντικούς και γενικότερα με αυτή την άμυνα, η οποία δεν στρίβει ποτέ. Και θα ήθελα εσείς να μου παρομοιάσετε μέσω μηνυμάτων, είτε στην κονσόλα FM γενό το μήνυμά στο 54526, είτε μέσω των social media, με ποιο λεφορέ θα παρομοιάσετε εσείς τον Chris Smalling, ο οποίος δεν στρίβει δηλαδή. Τα λεφορέ Θεσσαλονίκης στρίβουν πολύ πιο εύκολα σε σχέση με αυτόν που παριστάνει τον κεντρικό αμυντικό στη Manchester United, Χρήστο Γιώση. Γιατί το πρόβλημα της United, επειδή εδώ πέρα μιλάμε για ποδόσφαιρο και θα αναλύουμε πάντα τα δεδομένα ποδοσφαιρικά, είναι εδώ και τόσα χρόνια το πρόβλημα της United, η άμυνά της τα τελευταία χρόνια βασικά. Με κάτι Smalling, με κάτι Jones, με το Valencia το βετεράνο, με τον Ashley Young που έχει φτάσει 38 χρονών και φοράει και το περιβραχιόνιο, δεν μπορείς να κάνεις κάτι, φίλε. Γιατί η άμυνά σου δεν στρίβει. Δεν μπορεί αυτή. Δεν μπορεί τα παλικάρια αυτά πίσω τετράδα. Πάρε όσους μέσους θες, πάρε όσους μεσοπιθετικούς θες. Άμα δεν έχεις μια καλή τετράδα στην άμυνα, δουλειά δεν θα κάνεις. Χαΐρι δεν θα δεις. Λοιπόν, και ειδικά ο Smalling είναι. Δηλαδή το δεκάρι θα μπορούσε να είναι Χριστογιώση. Ή το 14 θα μπορούσε να είναι. Λοιπόν, δεν στρίβει με τίποτα το παιδί. Εντάξει, δεν μπορεί. Τι να κάνει. Λοιπόν, και θέλω εσείς να μου παρομοιάσετε το Smalling με ένα λεωφορείο της Θεσσαλονίκης που δεν στρίβει με τίποτα. Λλοιπόν, είπαμε FM γενό, ονοματεπώνυμο. Ονοματεπώνυμο. Δεν κληρώνουμε κάτι. FM γενό το μήνυμά σας στο 54526 ή μέσα από τα social media. Γιατί τώρα αυτό ήταν και ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να ανοίξουμε και γραμμές μέχρι και τις 12. Για να κάνουμε λίγο πρώτα πριν πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, γιατί είναι και η πρώτη εκπομπή δική μας ως Μπαλαντέρ μετά τον Derby, έτσι και έχουμε να πούμε πραγματάκια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σούμα στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν για το Champions League και για αυτά τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. ΑΕΚ Bayern Μονάχου 0-2 όταν αποφάσισε η Bayern την κέρδισε την ΑΕΚ. Young Boys Valencia 1-1 στα παιχνίδια των 8-5. Στα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 10, Manchester United Juventus 0-0. Real Madrid Πλιζέν 1-0. Η ομάδα του Λοπετέγγι με τον γκολ του Καρίμ Μπενζεμά από το 10ο λεπτό. Ρώμα ΤΣΚΑ Μόσχας 0-0, Σαχτάρ Ντόνετσκ Μάντσεστερ Σίτι 0-0, Χόφενχάιμ Λιόν 0-0 και Άγιαξ Μπενφίκα 0-0, άρα μόνο στον Μπερναμπέο έχουμε γκολ με τον Μπενζεμά να ανοίγει το σκορ για την Βασίλισσα της Ευρώπης, τη Ρεάλ Μαδρίτης. Για να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη, αν έχουμε κάτι άλλο, κάτι Αγγλίες, βλέπω κάτι Championship. QPR Sheffield Wednesday 0-0, Millwall Wigan 0-0, Middlesbrough Rotherham 0-0, Birmingham Reading 0-0, Norwich Aston Villa 0-1, Sheffield United Stoke 0-0, Swansea Blackburn 0-1 για εσάς τους στοιχηματζίδες που έχετε να κουπούν με κάτι Β' Αγγλίες και κάτι κλαουζούρα που ξεκινάνε στις 2 το βράδυ. Στο μπάσκετ και στο Eurocup, Partizan Villarban 78-89. Τελικό το παιχνίδι αυτό το οποίο ξεκίνησε στις 8. Άλμπα Βερολίνου
Γκνούνια 52-51, Τρέντο Τουρκ Τέλεκομ 32-33, Λιμόζ Τόφας 24-25 και Ουνικάχα Ούνιξ Καζάν 21-19. Για το Champions League είπαμε νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε από τη Χάπολ Χολών με 72-68, Βένσπιλς Μπάνβιτ 86-80, Νίζνη Νόβγκοροντ Μούρθια 51-72, Ουπόβα Βενέτσια 72-90. Στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, Βόνιν Αντέρ 48-49 στην τρίτη περίοδο, Αβελίνο Άνβιλ 48-49, Λεμάν Λούντβιξμπουργκ 33-35 και Τενερίφη Φρίμπουργκ Ολυμπίκ 43-30 σκόρ ημιχρόνου. Η Λουκόι Λεύσκη έκανε το 2-2 στον όμιλο του μπασκετικού Άρη. Έχουμε και αυτό αύριο, το δράμα Χριστογιώση. Στην Τνίπρο. Λοιπόν, επικράτησε τις Κατάγια με 94-86. Μόνο εμείς δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε την Κατάγια. Όλοι οι άλλοι πάρτι κάνουν. Λοιπόν, και έκανε το 2-2 στον όμιλο. Έχουμε και το μάτς του Άρη αύριο με την Τνίπρο για την δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup, για το οποίο θα ενημερωθείτε φυσικά αύριο και μέσα από το Libra 107,4 και μέσα από το All About Άρη, σε έναν Άρη που θα τα συζητήσουμε και με τον Νίκο Νομοσβουέντα τα 10 τα μπασχετικά. Ειδικά μετά την είδα τον Πανιόνιο, το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Απλά ήταν τυχερός ο μπασχετικός Άρης, γιατί η ήττα αυτή πέρασε δεύτερη μέρα λόγω του ντέρμπι που είχαμε την περασμένη Κυριακή και των όσων είδαμε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Φάουλ σε καλή θέση βλέπω για τη United, που μέχρι στιγμής θα νομίζω θα πηγαίνει αρκετά καλά. Καλό. Ο, το βγάλε. Ο Στέσνη. Εκτέλεση του Γιάνγκ, η κεφαλιά του Πογκμπά. Πάντα θα βρει έναν τρόπο για να βάψει το μαλλί του. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, την ήλια είχε τη φάση. Ο Στέσνη. Ναι, πιασε χωρίς να βλέπει κιόλας αιστεία ο Πογκμπά. Απλά δεν πήγε με πάρα πολύ δύναμη στην αιστεία της Ιουβέντους. Που φάουλ του Μάτα. Σκληρό κιόλας. Θα τη φάει, δεν τη φάει την κάρτα. Λοιπόν, η United πατάει καλύτερα μέχρι στιγμής στο παιχνίδι και προσπαθεί να απειλήσει κυρίως όμως μέσα από στατικές φάσεις την πολύ καλή άμυνα της Juventus, Μικελίνη και Μπονούτσι. Αυτή είναι άμυνα, ρε φίλε, τη βλέπεις. Ωραία, εκεί μπαρ και άμυνα. Έχει δύο κολόνες. Εντάξει, άσχετα που ένας επέλεξε την καλή ομάδα της Ιταλίας για ένα χρόνο, αλλά δεν έστριβε ούτε αυτός και γύρισε πίσω στο Τωρίνο. Βλέπεις, έχει, ρε παιδί μου. Μια πολύ καλή τετράδα. Εξαιρετική. Όχι για την United, που έχει το συμπαθητικό σο βέβαια. Και το Smalling τώρα, σε παρακαλώ. Ω, 0-1 η Juventus με τον Paolo Dybala. Στο 17. Δεν μιλήσαμε τη Juventus. Γκολεύαλε. Λοιπόν, 0-1 λοιπόν. Δεν πανηγυρίζει ο Ρονάλντο για τον γκολ του Paolo Dybala. 0-1 στο 17. Η Juventus, τώρα πάει και ο Ρονάλντο να πανηγυρίσει με τους υπόλοιπους. Ωραία επίθεση, ωραία παλιά από τα δεξιά. Λοιπόν, το overlap που βγήκε, η σέντρα. Από το Ρονάλντο η σέντρα. Ο Κουαρδάδο πήγε να μπει στη φάση, πέρασε και από τον Κουαρδάδο και από τον Σμόλινγκ. Στρώθηκε στον Τιμπάλα, 0-1 από κοντά. Λοιπόν, έκανε και ένα γκέλ στο έδαφος. Ο Τιμπάλα μπροστά από τον Τεχέα, που αλλού απλώνει πόδι, αλλού τη στέλνει την μπάλα, σαν πέναλτι ήταν. 0-1 η Juventus στο δεύτερο γκολ της βραδιάς. Κάτσα εδώ αν είχαμε κι άλλο. Γιατί είπαμε ήδη η Real προηγείται 1-0 της Πλιζέν στο Μπερναμπέου. Είναι το δεύτερο γκολ στα παιχνίδια των 10, σωστά. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Κάτσα ενημερώσουμε και το κοινό του Πάγκρα. Φίλε, δηλώσεις Ηλία Παπαθεοδόρου. Λοιπόν, μετά από το τέλος του παιχνιδιού στο Ισραήλ. Πρώτα απ' όλα θέλω να σε χαρώ τους παίχτες μου για την προσπάθειά τους. Ήμασταν καλύτεροι σήμερα, παίξαμε καλύτερα από τη Χάπολ Χολών και αξίζαμε την νίκη. Ελέγξαμε το ρυθμό του αγώνα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Κρατήσει μια πολύ καλή ομάδα στον τομέα της επίθεσης στους 72 πόντους, αλλά πιστεύω ότι κάποιοι κύριοι σήμερα αποφάσισαν για το παιχνίδι και αυτοί δεν ήταν οι παίχτες. Θέλουμε σεβασμό, επειδή αξίζουμε σεβασμό. Παίξαμε καλύτερα και αξίζαμε την νίκη σήμερα. Έχουμε πολλά παιχνίδια ακόμα στον όμιλο μέχρι το τέλος. Φυσικά κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να παίξουμε πιο έξυπνα, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Και για τη διαφορά από το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν ένα σκληρό παιχνίδι για 40 λεπτά
Πολλές λεπτομέρειες είναι πολύ σημαντικές και φυσικά όταν σε ένα σκληρό παιχνίδι μια ομάδα έχει τις διπλάσεις βολές από την άλλη, το ότι υπάρχει μια διαφορά. Νομίζω ότι στα πρώτα 16 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου οι βολές ήταν 17-0 υπέρ της Χολών. Αυτό είναι απίθανο για αυτό το παιχνίδι. Απίθανο, λέει ο Ηλίας Παθεδόρου, που σε συνέχεια του ρεπορτάζ του Ισραήλ έκανε και αυτός ιδιαίτερη αναφορά στο κομμάτι της διαιτησίας. Πολλά τα παράπονα του ΠΑΟΚ από το κομμάτι αυτό, το οποίο όπως διαβάζουμε, θα μας τα πει συνέχεια και ο Νίκος, βέβαια επηρέασε σημαντικά την ήττα του Δικεφάλου στο Ισραήλ. Επαναλαμβάνω, 0-1 η Juventus μέσα στο Old Trafford από το 16 με το τέρμα του Πάολο Ντιμπάλα από τη σέντρα του Κριστιάνο Ρονάλντο και 1-0 η Real Madrid στην Πλησένσο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Για τους φίλους του Άρη που δεν άκουσαν νωρίτερα, να αναφέρουμε για τον Βέλεθ ότι τα αποτελέσματα της μαγνητικής στην οποία υποβλήθηκε σήμερα νωρίς το βραδάκι από τον Βαγγέλη Πανταζή, το γιατρό της ομάδας, έδειξαν υποτροπή, αυτό δηλαδή που έλεγαν και οι αρχικές εκτιμήσεις των ανθρώπων της ομάδας, εκεί στους οπίστιους μοιραίους, όπως μας διόρθωσε σωστά ο φίλος ο Αλέξανδρος, το απόγευμα Χριστοκιώση, που είναι και φυσικοθεραπευτής, δεν είναι οπίστιος, είναι οπίστη μοιραίοι. Λοιπόν, υπέστη λοιπόν υποτροπή, εκεί που είχε τη θλάση πριν περίπου 3 εβδομάδες, και κάπου τόσο θα μείνει και εκτός αγωνιστικής δράσης ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός. Σημαντική απουσία για τον Ερέρα μέσα στο επόμενο διάστημα και με δύσκολα παιχνίδια για την ομάδα. Στάθηκε άτυχος ο Βέλεθ, ο οποίος ήταν 100% έτοιμος για τον τέρμα με τον ΠΑΟ, γιατί κάποιοι λέγανε γιατί τον έβαλε, ρίσκαρε κτλ. Είχε περάσει όλα τα τεστ, ήταν έτοιμος να παίξει, αλλά ήταν η κακιά στιγμή, ήταν η άτυχη στιγμή. Και έτσι ο Άρης χάνει τον ίσως τον στυλοβάτη της άμυνάς του, με βάση την εικόνα που έχουμε σε αυτές τις πρώτες 7 αγωνιστικές, και σε σημαντικά παιχνίδια όπως αυτό με την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό, με τον Απόλλωνα Σμύρνης, ακόμα και αυτό με τον αίτητο Σπάτων στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ο Κλεάνδης Βικελίδης για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Κυπέλου Ελλάδος. Μια απουσία από την οποία ο Ερέρα από αύριο καλείται να διαχειριστεί και να ψάξει τον αντικαταστάτη του Βέλεθ. Κατά πάσα πιθανότητα αυτός θα είναι ο Σόουζα, γιατί εντάξει, καλός ή κακός, Δελιζής και Μαύρα δεν κουμπώνουν καλά σαν δίδυμο σαν στόπερ. Είναι παίχτες με ίδια χαρακτηριστικά, και εκεί θες κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο επιτάσσει λογική αλλά και το πλάνο του Ερέρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Άρα Βέλεθ για τους φίλους του Άρη ξανά μετά τη νέα διακοπή που θα έχουμε εκεί πέρα, κοντά στα μισά του Νοέμβρη, και καλώς εγώ των πραγμάτων από το παιχνίδι με τον Όφη. Ναι, δηλαδή σε έναν μήνα ξανά Φραν Βέλεθ για τον Άρη. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η Στοίχημαν και το στοίχημαν.gr. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο και τα αθλητικά γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Το ίδιο και το customer service του στοίχημαν.gr, το οποίο βρίσκεται δίπλα σας 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, με email, Viber και live chat 24/7, κυρίες και κύριοι. Για όλα τα mail και μη για άμεση και ολοκληρωμένη επικοινωνία, είναι απλά τα πράγματα. Κατεβάστε την εφαρμογή του στοίχημαν στο κινητό σας. Παίζετε μόνα αποδεκτά, διάδες, τριάδες, τετράδες, 10 παιχνίδια μαζί, με ένα 50 απόδοση, και αυτοί υπάρχουν. Και εμείς όταν ξεκινήσαμε να πρωτοπαίζουμε το παιδί μου στοίχημα, αυτά κάναμε. Και πάντα χάναμε το ένα. Δηλαδή το ένα φαβορί, 10 φαβορί, το ένα θα στράβουν κάπου. Δεν γινόταν. Είναι νόμος αυτός, άγραφος νόμος του στοίχηματζή. Φίλες μου, καλές και καλοί μου φίλοι. Κάποιος με μάτια, κάποιος με μελετάει. Και κάνουμε τα σαρδά μας πάλι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε, θα μπούμε λίγο στα ρεπορταζιακά. Στον δικό μας απόϊχο του ντέρμπι θα μιλήσουμε με Ελένη Μπούντου, η Αγάπη Γαβριλίδου, για ΠΑΟΚ, θα πούμε και για τον Άρη, και μετά τις 11, εφόσον έρθει και ο συνάδελφος, θα αναλύσουμε και τα μπασκετικά και του ΠΑΟΚ, που θυμίζω ιτήθηκε στο Ισραήλ από την Χαπόελ Χολών, και τα του Άρη, ο οποίος παίζει αύριο με την Ντνίπρο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπαλαντέρ στον Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Ελπίζω, πιστεύω, θεωρώ, όπως λέει και ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης Χριστοκιώση, πιστεύω, θεωρώ και αισθάνομαι ότι ο Νίκος Μοσχοβίτης θα είναι μαζί μας μετά από τις 11 για να μας μιλήσει για τα μπασκετικά. Η άλλη πολύ ωραία κλασική ατάκα Δημήτρη Καλαϊτζίδη, παιδί μου, που λέει «εζυγήθης, εμετρήθης και κρίθηκες ανεπαρκής».
Λοιπόν, ο οποίος βέβαια έχει πει την κορυφαία από τις κορυφαίες ατάξεις, επειδή ρεπορταζιακά τον Δημήτρη τον Καλαϊτζίδη, τον ζήσαμε, άνθρωπος που για μένα ξέρει πολύ ποδόσφαιρο. Εντάξει, άσε τη συμπεριφορά του στην άκρη και το χαρακτήρα του. Εντάξει, ξέρει μπάλα. Αυτό δεν μπορώ να το αρνηθώ. Έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα που δεν τον βοηθάει, δική μου γνώμη. Έχουμε πάει στο Πράβετς, καλοκαίρι του 2014, προετοιμασία Άρη τότε, που ξεκίνησε για Β' και κατέληξε στη Γ'. Πρώτη προπόνηση το απόγευμα, φτάνουμε εμείς με τα χίλια ζόρια, χαθήκαμε μέσα στη Βουλγαρία με κάτι συναδέλφους που ήμασταν, περάσαμε από 2-3 χωριά τώρα, μιλάμε για τρελές καταστάσεις. Έχουμε πάθει ένα πολιτισμικό σοκ και φτάνουμε τελικά πάνω στο Πράβετς. Είναι μια ώρα έξω από τη Σόφια, προς τα πάνω όμως. Λοιπόν, πάμε στο ξενοδοχείο, αφήνουμε τα πράγματά μας, πάμε κατευθείαν απογευματινή προπόνηση. Πάμε στο γήπεδο με δύο εξαιρετικούς συναδέλφους και φίλους πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ο ένας μπορεί να ακούει κιόλας. Λοιπόν, πάμε απόγευμα στο γήπεδο, ρε παιδί μου. Έχει ξεκινήσει η ομάδα, πάμε κι εμείς. Ξεκινάει η προπόνηση. Βλέπουμε λίγο τι γίνεται κτλ. Και προσπαθούμε κι εμείς, γιατί ήταν η φάση που αρχίσαμε να μαθαίνουμε τον Καλαϊτζίδη σαν συμπεριφορά στη διάρκεια της προπόνησης και στη δουλειά του, έτσι, με την ομάδα. Και ο Καλαϊτζίδης είναι κάπως απόλυτος στις προπονήσεις. Δηλαδή, αν έχει κάτι να σου πει, θα σου το πει. Θα σταματήσει την προπόνηση επί τόπου για να σου πει κάτι που δεν του αρέσει. Και ήταν, ρε παιδί μου, ο Αντώνης ο Καπνίδης, καλή του ώρα εκεί στο εργοτέλη που είναι, και καθόταν στην περιοχή και περίμενε την μπάλα. Και παίζει η ομάδα στο υπόλοιπο γήπεδο, περιμένει ο Καπνίδης στην περιοχή, σταματάει ο Καλαϊτζίδης το παιχνίδι και του λέει: «Ρε Αντώνη, αγόρι μου, τι κάνεις?» λέει, και κάθεσαι εκεί πέρα. Και γυρνάει ο Αντωνάκης πρώτες μέρες στον Άρη και του λέει: «Γεμίζω την περιοχή, coach», λέει, «για να πάρω καμιά μπάλα». «Και τι είναι η περιοχή», λέει, «αγόρι μου, για να τη γεμίζεις», λέει, «πιπεριά είναι», λέει, «για να τη γεμίζεις». Ναι, φίλε. Κάπου έχω στη βιβλιοθήκη στο σπίτι, εκεί στο γραφείο, ένα σημειωματάριο, φάση για τη Γιουβέντους. Ω, δοκάρι, και πρέπει να τη βρει και ο Ντεχέα κιόλας. Σφυροκόπημα της Γιουβέντους στο Old Trafford κόντρα στη United, κεφαλιά, out. Λοιπόν, πήρε τα πάνω της Γιουβέντους μετά τον γκολ. Κάπου έχω ένα σημειωματάριο με εκπληκτικές ατάκες από Δημήτρη Καλαϊτζίδη σε εκείνη την προετοιμασία. Εντάξει, στα διαχρονικά του all time είναι το «εζυγίσαι με τρίτης και κρίθηκε σαν επαρκής». Ή το άλλο που σταματάει την προπόνηση μια μέρα πάνω στη Βουλγαρία, δεν θα πω για ποιον παίχτη που δεν του άρεσε κάτι, και ρωτάει το Μιχάλη, καλός φίλος και συνάδελφος, του λέει μπροστά σε όλους τους παίχτες, σταματάει την προπόνηση ξαφνικά, είμαστε τρεις συνάδελφοι εκεί πέρα. Και έρχεται προς το μέρος μας και ρωτάει τον έναν τον συνάδελφο, λέει: «Να σου πω», λέει, «ποιοι είναι οι τρεις μάγοι?» Και του λέει, σκαλώνουμε όλοι, του λέει και ο Μιχάλης, λέει: «Είναι ο Γκασπάρ, ο Μπαλτάζαρ και ο Μελχιόρ». Και γυρνάει και λέει σε παίχτη του Άρη και λέει: «Να, ο Μπαλτάζαρ», λέει, «σε με αυτά που κάνεις», λέει. Και ειρωνικά όμως, έτσι, όχι επειδή έκανε κάτι καλό. Λοιπόν, ωραίες, ωραίες. Αυτές οι ιστορίες πάντα έχουν την αξία τους. Από προετοιμασίες και τα λοιπά. Είναι εμπειρίες όλα στη ζωή. Είναι εμπειρίες. Και πάντα η αθέατη πλευρά των ομάδων είναι εμπειρίες για μας που δεν μπορούμε να τις μοιραστούμε άμεσα. Αλλά όταν περνάνε κάποια χρόνια, ας πούμε, είναι πιο εύκολο να μοιραστούμε τέτοια γεγονότα και τέτοιες ωραίες, έτσι, καταστάσεις. Σαν την ιστορία με εμένα με το Μιλούνοβ στο καλοκαίρι. Τώρα που έφυγε ο Μιλούνοβ, μπορούμε να το πούμε. Στο Βέρμιο πάνω που με έψαχνε. Όχι για να μου μιλήσει, όχι τώρα τίποτα άλλο, εντάξει. Απλά δεν του άρεσε κάτι το οποίο έγραψα, όχι για αυτόν, και τον τρόπο που το οποίο τον κολάτριζαν οι υπόλοιποι συμπαίκτες του. Για δω και μας πάλι την Ελένη, μήπως είναι διαθέσιμη, γιατί άμα το πιάσω εγώ με τις ιστορίες, μπορεί να φάμε και το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Κόρνερ για την Juventus στο Old Trafford. Είμαστε στο 40 λεπτό, οι παρατηρήσεις του διαιτητή για τα μαρκαρίσματα μέσα στην περιοχή και τους παίκτες που παλεύουν να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση. 0-2 η Manchester City του μεταξύ με στην έδρα της Σακτάρ. 1-1 Hoffenheim Lyon. Αρχίζει να κουνιέται λίγο κατάσταση στα μάτς. Τον 10 προηγήθηκε η Lyon με τον Τραωρέ και η Σοφάρης Hoffenheim με τον Κράμαριτς. Είπαμε Ρώμα Τσεσεκά 1-0 μπροστά η Giallo Rossi. Λοιπόν, με το τέρμα του Έντιν Τζέκο. 1-0 η Real, 0-1 η Juventus. 0-0 το Άγιαξ Μπενφίκα στο μοναδικό παιχνίδι που δεν έχουμε κάποιο γκολ μέχρι στιγμής. ΑΕΚ Μπάγερ Μονάχου είπαμε νωρίτερα 0-2 τελικού και Young Boys Βαλένθια 1-1. Ελένη Μπούντου, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Έχουμε να τα πούμε, Νίκο, από την προηγούμενη εβδομάδα. Αλήθεια, έτσι, είναι. Αλήθεια είναι. Ήτανε Πέμπτη ή ήτανε
Τρίτη, Τετάρτη. Νομίζω εκεί προς Τετάρτη, Πέμπτη τα είπαμε τελευταία φορά. Ναι. Μεσολάβησε και το παιχνίδι, βέβαια. Και σε ευχαριστώ εκ των προτέρων έτσι που βγαίνει και μιλά στον αέρα τη πόλη, γιατί ξέρω ότι έχετε και επισκέψει σήμερα. Όχι. Ανοίγει άλλη συζήτηση, δεν είναι για τον. Είναι κάτι που καταλαβαίνουμε εγώ και εσύ, δεν το καταλαβαίνει κανένα άλλο. Έτσι ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να μιλάμε οι δυο μας και να μην καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Έτσι. Καταρχάς, επειδή δεν είχαμε την ευκαιρία να πούμε οι δυο μας, τι εντυπώσεις σου άφησε εσένα το παιχνίδι της Κυριακής. Τι εντυπώσεις μου άφησε το παιχνίδι της Κυριακής. Ναι, δηλαδή τώρα έχουν περάσει 2-24 ώρα έτσι γεμάτα, οπότε νομίζω ότι υπάρχει ένα πιο καθαρό μυαλό, ένα πιο κρύο μυαλό. Για να το δεις και εσύ λίγο από απόσταση, να το δω και εγώ και να το συζητήσουμε πριν πάμε στα πολύ σημαντικά. Ναι, ένας... Βεβαίως, ναι, θες να ξεκινήσω. Σήμερα η μέρα είναι σημαντική και ιστορική και θα εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ μετά. Γκολ Ρώμα 2-0, κλείνω την παρένθεση. Θες να το πιάσω από τον Άρη πρώτα ή από τον ΠΑΟΚ? Σε ένα γενικότερο σχόλιο, ό,τι νομίζεις. Ένα γενικότερο σχόλιο. Ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να λήξει με νίκη του Άρη, ήρθε έτσι ώστε να πάρει ο ΠΑΟΚ την νίκη τελικά με 1-2. Δηλαδή θεωρείς ότι ο Άρης ήταν καλύτερος? Εγώ θεωρώ ότι ο Άρης ήταν καλύτερος, αλλά δείξε τον εαυτό του σε ένα μάτς το οποίο κρίθηκε πολύ στη λεπτομέρεια, δηλαδή στην αλλαγή του Βέλεθ, στο χαμένο πέναλτι του Γιουνές και στην ποιότητα του Πρίγιοβιτς. Αυτά το αδίκησε τον εαυτό του, είναι αυτά τα κλισέ τα οποία αγαπάμε. Για μένα, είναι. Είτε για μένα είναι. Είτε στο μπάσκετ. Ωραία, θα σου δώσω. Πέταξε μια ευκαιρία. Είναι και διαφορά ποιότητα, αν θέλει. Δεν φάνηκε τόσο πολύ, Ελένη μου, διαφορά ποιότητα. Του Πρίγιοβιτς με τον Γιουνές, γιατί ο ένας κάνει το πέναλτι σε ένα κομβικό σημείο που ο Άρης μπορεί να πάρει προβάδισμα. Και είναι η ποιότητα και η ψυχραιμία του Πρίγιοβιτς, που ενώ είναι άφαντος για μένα έτσι, στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Ο κύλερ, ο βασικός μου επιθετικός, ξέρει και αντιλαμβάνεται, όπως τουλάχιστον δείχνει στο δεύτερο γκολ, γιατί το πρώτο είναι η ευστοχία του, στέλνει την μπάλα από τα 11 βήματα μέσα, στο δεύτερο είναι που αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά και βάζει εκεί την προβολή και βάζει και σβρώχνει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι διαφορά ποιότητας, αν θέλεις, γιατί είχε 3-4 τέταρτο την κοινία, δεν κάνω λάθος, 3 σίγουρα. Τα δύο νομίζω, τα δύο τα έβγαλε ο Πασχαλάκης. Και το ένα σε ένα πέναλτι του ΠΑΟΚ, το οποίο δεν ήταν, Ελένη μου, βέβαια. Εντάξει, για να τα λέμε λίγο. Καλά, τώρα το πιστεύεις αυτό που λες. Δεν το πιστεύεις. Ελένη, δεν ήταν. Εντάξει, τότε να σε παραπέμψω, Νίκο, μου, αν το πιστεύεις, στον ποδοσφαιριστή του Άρη να το ρωτήσεις. Γιατί από την αντίδραση του, αυτό που είδα εγώ από την τηλεόραση, όταν ο ποδοσφαιριστής έχει τέτοια αντίδραση, γιατί και βλέπουμε και πώς αντιδρούν και τι κάνουν τα πέναλτι. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ. Εγώ σου λέω λοιπόν για τον ποδοσφαιριστή του Άρη και την αντίδρασή του, ότι δεν ήταν επειδή ήταν πέναλτι, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι δόθηκε αυτό το πέναλτι. Δηλαδή και αυτό, είναι προϊόν ρεπορτάζ, δεν το λέω επιπόλαια. Προϊόν ρεπορτάζ. Νίκο μου, χαίρομαι πολύ. Εκείνη τη στιγμή η αντίδραση, δηλαδή όταν νιώθω ότι με έχουν αδικήσει, γιατί το έχουμε δει πολλές φορές και μπάλα βλέπουμε εδώ και αρκετά χρόνια, δεν είναι αυτή που είχε το παιχνίδι. Ήτανε λάθος η συμπεριφορά των παιχτών που δεν πήγαν πάνω στο διαιτητή. Συνολικά. Εντάξει, δύο μέρες μετά μου λες δηλαδή ότι ήταν συνολικά. Χαίρομαι πολύ. Εγώ μπορώ να σου πω ότι τους διδασκάλεσαν για να το θέσουν έτσι προς τα έξω. Εκείνη τη στιγμή η αντίδραση, Νίκο, που υποτίθεται ότι τα νεύρα είναι στο κόκκινο, η στιγμή είναι στο κόκκινο, η αντίδραση των παικτών του Άρη νομίζω ότι λέει πολλά για το αν ήταν ή δεν ήταν πέναλτι. Άσε με σε αυτό το κομμάτι να ξέρω καλύτερα τι νόμιζαν και τι δεν νόμιζαν εκείνη τη στιγμή παίξει το Άρη. Κοίτα, να σου πω κάτι, χαίρομαι πολύ. Το τι βγαίνει μετά προς τα έξω, 24 ώρα μετά. Όχι 24 ώρα, μετά το παιχνίδι. Μετά το παιχνίδι ήταν, Ελένη μου. Εγώ είδα τις αντιδράσεις εκείνη τη στιγμή. Και εγώ σου ερμηνεύω την αντίδραση. Μου ερμηνεύεις ποια αντίδραση? Την αντίδραση του Τζανακάκη. Την αντίδραση του Τζανακάκη. Που πλάκα μου κάνει, το δέχτηκε. Ο ίδιος έδειξε ότι δεν μπορεί να πιστέψει ότι έκανε αυτό το πέναλτι. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι το. Εντάξει, νομίζω ότι μπορείς να το ξαναδείς και να βγάλεις καλύτερα συμπεράσματα για την αντίδραση. Ελένη, το χέρι είναι κατεβασμένο. Διαμαρτύρονται. Νίκο. Τι Νίκο. Υπάρχει κίνηση. Γίνεται κίνηση, ακουμπάει καθαρά. Κάνει κίνηση με το χέρι προς την μπάλα τώρα. Εντάξει. Τέλος πάντων, μην αλήξουμε. Περίμενε λίγο. Τι. Για να το κλείσουμε. Έχετε παράπονο και από την ξένη διαιτησία. Από αυτή τη φάση εγώ έχω, ναι. Ωραία, από αυτή τη φάση έχεις. Εγώ θέλω να σου πω και να το κλείσουμε εδώ. Έτσι είναι όταν ανεβαίνει γιατί έχω, η τόνη. Γιατί εγώ έχω διαβάσει. Περίμενε, γιατί να σου πω. Γιατί εγώ έχω διαβάσει. Γιατί εγώ. Ναι. Επειδή το έχουμε πληρώσει. Το έχει πληρώσει πολλές φορές και γενικότερα και εμείς. Δεν σου λέω ότι επηρέασε. Τι έκρινε το αποτέλεσμα. Όχι, εγώ δεν σου λέω.
είναι νόμος του ποδοσφαίρου, όπως και να το κάνουμε. Επειδή το έχουμε ζήσει και εμείς, φαντάζομαι ότι έχετε ζήσει και εσείς και γενικότερα. Ναι. Όταν προτρέχεις, προδικάζεις αποτελέσματα, είσαι αλαζόνας και υπερόπτης. Ποιος προδίκασε αποτελέσματα, περίμενε. Ποιος προδίκασε αποτέλεσμα. Ότι η περιραίουσα ατμόσφαιρα του Άρη συγκριτικά με αυτήν του ΠΑΟΚ ήταν ίδια πριν το παιχνίδι. Η ΠΑΕ. Η ΠΑΕ και οι παίχτες και το αγωνιστικό κράτησαν επικοινωνιακά καλά το θέμα. Ο ΠΑΟΚ ήρθε, Ελένη, με έπαρση στο Βικελίδη. Κάτσε. Νίκο, μου είναι άλλη περιραίουσα ατμόσφαιρα, άλλοι πρωταγωνιστές. Νομίζω ότι με έπαρση, Ελένη, ο ΠΑΟΚ ήρθε στο Βικελίδη. Και δεν γίνεται να βγαίνει ο ΠΑΟΚ, περίμενε. Δεν γίνεται να βγαίνει ο ΠΑΟΚ και να μου λέει ότι έχει παράπονα από τη διαιτητή και λέει: έχω διαβάσει από ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ότι ο διαιτητής έπαιξε έδρα. Όταν εσείς πριν λίγο καιρό λέτε ότι. Έχω ακούσει ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ να λέει ότι το να παίζει είναι φυσιολογικό να παίζει έδρα για παιχνίδι στην Τούμπα. Όπως ήταν φυσιολογικό για άλλο παιχνίδι στην Τούμπα να παίζει λίγο παραπάνω έδρα ο διαιτητής, το ίδιο είναι και στο Βικελίδης για κάποια σφυρίγματα. Ελένη μου. Απευθύνεται σε μια ομάδα. Που έχει δώσει 7 παιχνίδια και στα 6 τουλάχιστον έχει κάθε λόγο να διαμαρτύρεται για τη διαιτησία. Στα 6 τουλάχιστον. Κλείνουμε την παρένθεση εδώ. Το ακούσαμε το γενικότερο σχόλιο το δικό σου. Άστο για το πέρα. Το ακούσαμε. Ερμηνεύουμε διαφορετικά τις αντιδράσεις μάλλον των ποδοσφαιριστών. Τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Γιατί 24 ώρα μετά εννοείται. Μπορούμε να κάνουμε αναλύσεις επί αναλύσεων. Τι υπόθηκε. Εγώ σου λέω για ποιο λόγο αντέδρασε έτσι ο ποδοσφαιριστής και ήταν κάτι το οποίο ήρθε εις γνώση μου μετά το παιχνίδι. Ωραία. Εγώ σου λέω αυτό το οποίο είδα εκείνη τη στιγμή και η εικόνα νομίζω ότι είναι αδιάψευστος μάρτυρας και επειδή εκείνη τη στιγμή η σφιγμή είναι στο κόκκινο και αντιλαμβάνεσαι απόλυτα και εκεί είναι πιο εύκολο να ξεφύγει ο ποδοσφαιριστής γιατί δεν καταλαβαίνει τι έχει κάνει ή τι δεν έχει κάνει ενδεχομένως. Νομίζω ότι λέει πολλά. Τέλος πάντων, προχωράμε. Από εκεί και πέρα, για μένα, για να στο ολοκληρώσω, το παιχνίδι το συγκεκριμένο ήταν όντως στιγμών. Ήταν οι στιγμές που μέτρησαν και έπαιξαν ρόλο σε αυτό συμφωνούμε, και στη διαμόρφωση του σκορ. Είχαμε δύο εξαιρετικούς θεματοφύλακες που για μένα ήταν οι MVP, αν θέλεις, μέχρι εκείνο το σημείο. Ναι. Ήταν ο Κουέστο, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός στην αρχή. Μετά βγάζει ο Πασχαλάκης αυτό με το πόδι, είναι και κομβικός στο πέναλτι του Γιουνές. Οπότε, αν θέλεις, λίγο η ζυγαριά γέρνει προς τον Πασχαλάκη. Ο Άρης προηγείται με μια στιγμή κλάση του Ματέο Γκαρσία. Νομίζω ότι έχει βγει λίρα 100 για να τα λέμε και όλα για τον Άρη. Αλλά από εκεί και πέρα εννοείται ότι πληρώνει, αν θέλεις, τη μη ψυχραιμία του Ντιγκινή, γιατί είναι ενδεικτικό, νομίζω, στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, στο πρώτο τετατέτ ή στο δεύτερο, να κάνω λάθος, του Ντιγκινή, που είναι μόνος του ή ο Μπρούνο Γκάμα ή ο Ματέο Γκαρσία που δεν τη πάει την μπάλα και προτιμάει να τελειώσει μόνος τη φάση. Χωρίς επιτυχία είναι οι στιγμές. Είναι οι στιγμές. Όπως είναι η στιγμή του Γουάρντα που μπαίνει και δίνει μια όθηση στον ΠΑΟΚ, συνεργάζεται πάρα πολύ καλά με τον Ελ Καντουρί γιατί ας πούμε ο ΠΑΟΚ πήρε βοήθεια από τον πάγκο στο συγκεκριμένο παιχνίδι και αν κοιτάξεις τους πάγκους των δύο ομάδων και εκεί μπορούμε να μιλήσουμε για διαφορά ποιότητα. Είναι αυτό που σου λέω, είναι οι στιγμές και είναι αν θέλεις τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάποιων ποδοσφαιριστών που αν τα βάλουμε στη ζυγαριά δεν είναι το ίδιο όπως και να το κάνουμε έτσι. Όπως και τα συμβόλαια δεν είναι το ίδιο. Και είναι λογικό. Είναι μια ομάδα που ανέβηκε φέτος, οπότε το μπάτζετ της θα κυμαίνεται σε ένα χαμηλότερο επίπεδο και μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια και φυσικά έχει έναν ισχυρό άνθρωπο που βάζει το χέρι βαθιά στην τσέπη. Άκουσα με λίγο να σου πω τώρα. Πρόσεξε. Ο ΠΑΟΚ υπερτερεί σίγουρα στην ποιότητα στον Άρη. Έτσι. Υπερτερεί στο κομμάτι της ομοιογένειας για μένα. Γιατί είναι μια ομάδα δηλαδή, η οποία αν εξαιρέσει το Βέρμπλουμ από την 11η που έπαιξε στο Βικελίδης, όλοι οι υπόλοιποι παίζουν από πέρυσι μαζί. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Όπως είναι πολύ σημαντικό και η παρουσία του προπονητή. Εγώ σου λέω όμως το άλλο, ότι αυτή η διαφορά. Για μένα δεν υστερεί ο Άρης εκεί, γιατί budget, αν και είναι μια νέα ομάδα έτσι. Δηλαδή φτιάχτηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δείχνει δεμένη, καλοδουλεμένη ομάδα και αυτό είναι έργο του προπονητή. Θέλει ακόμα δουλειά, κάνει κάποια λάθη. Οι ομάδες δεν χτίζονται από μία μέρα στην άλλη. Είναι ακόμα σε φάση προσαρμογής. Σίγουρα, αλλά το αποτέλεσμά του βάσει της περιόδου που μεσολάβησε από τη στιγμή που την ανέλαβε ο Ρέρα μέχρι σήμερα είναι θετικό για τον Άρη. Και δεν φάνηκε τόσο πολύ στα 90 λεπτά μέσα στο γήπεδο διαφορά των δύο ομάδων. Ναι, και νομίζω ότι σε αυτό. Αν θέλεις έπαιξε ρόλο το γρήγορο γκολ του Γκαρσία γιατί θα βλέπαμε ένα παιχνίδι με πολύ μεγαλύτερη τακτική προσέγγιση και από τις δύο ομάδες πολύ πιο προσεκτικούς και διστακτικούς αν θέλεις ποδοσφαιριστές και λιγότερο έτσι με μειωμένη επιθετική διάθεση αλλά τελικά αυτό το γρήγορο γκολ
σε μια στιγμή έτσι αδράνειος του ΠΟΚ, άλλαξε όλα τα δεδομένα και τις ισορροπίες για μένα και είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι σε τελική ανάλυση, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Καλά να είμαστε του χρόνου, του χρόνου, στο δεύτερο γύρο. Στο δεύτερο έχουμε γύρο, το δεύτερο γύρο, περιμένει. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να περάσουμε και στα δικά μας, γιατί όπως είπα και εδώ είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Έγινε ένα βήμα ως προς την υλοποίηση του σχεδίου για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, καθώς πέρασε στη Βουλή η τροπολογία που αφορά το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, το νέο του σπίτι, η τροπολογία του Πάνου Καμένου σήμερα συζητήθηκε και υπερψηφίστηκε στην Βουλή βεβαίως και αφορά την παραχώρηση του περιβάλλοντα χώρου του γηπέδου της Τούμπας, ένας χώρος ο οποίος ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας, ένας χώρος ο οποίος δεν χρησιμοποιείται, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Και σήμερα αυτή η τροπολογία πέρασε, υπερψηφίστηκε, ήταν μια αναγκαία ρύθμιση και τροπολογία, γιατί προβλέπει όλα τα ζητήματα τα οποία μπορούν να προκύψουν στην συνέχεια και φορούν βεβαίως γραφειοκρατικές καθυστερήσεις στο εν λόγω ζήτημα. Είναι μια ρύθμιση που πέρα από το θέμα της έκτασης περιλαμβάνει και όλα τα υπόλοιπα και αναφέρουν βεβαίως στους όρους δόμησης, στην χρησιμότητα, στις χρήσεις της γης αν θέλετε, στα θέματα πάρκινγκ, οι κοινόχρηστοι χώροι, όλα αυτά τέλος πάντων τα οποία συνοδεύουν την ανέγερση αν θέλετε, όπως θέλετε πείτε το, ενός νέου γηπέδου εκεί στο ιστορικό μέρος, στο ιστορικό γήπεδο της Τούμπας. Έγινε ένα πρώτο βήμα, ένα καθοριστικό βήμα. Στη Βουλή σήμερα από την πλευρά του ΠΑΟΚ, εκπροσωπώντας τον ΠΑΟΚ, βρέθηκε ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος και ο Αχιλλέας Μαυρομάτης. Μάλιστα, μετά το τέλος της συνεδρίασης στη Βουλή, γύρω στις 7 η ώρα, Νίκο μου, τελείωσε, από τις 1:30 που ξεκίνησε, παρακολουθούσαμε Βουλή. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι τόσες πολλές ώρες να παρακολουθήσω Βουλή δεν μου έχει ξανατύχει. Και όμως σήμερα από 1:30 που ξεκίνησε η συζήτηση στην Ολομέλεια μέχρι και τις 7 το απόγευμα που βγήκαν έτσι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, βλέπαμε Βουλή, γιατί όπως είπα και πριν ήταν πολύ σημαντική ημέρα, υπερψηφίστηκε, χαρμόσυνα τα νέα και βεβαίως τοποθέτηση του Δημοκράτη Παπαδόπουλου ότι είναι μόνο η αρχή βεβαίως, είναι το πρώτο βήμα για να πάρει σάρκα και οστά ένα όνειρο ετών για τον ΠΑΟΚ. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος, γιατί υπερψηφίστηκε συγκεκριμένη ρύθμιση, τροπολογία που αφορά το νέο γήπεδο, αντιλήφθηκε βεβαίως το δίκαιο του ΠΑΟΚ και δεσμευόμαστε, όπως τουλάχιστον ανέφερε και η ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, ότι το συγκεκριμένο γήπεδο θα είναι σημείο αναφοράς, θα είναι ένα στολίδι για την Βόρεια Ελλάδα και θα προβάλλει την χώρα μας τόσο στο εξωτερικό αλλά όσο και στο εσωτερικό. Σήμερα δεν τελειώνει τίποτα. Σήμερα αρχίζουν όλα για τον ΠΑΟΚ και για την οικογένεια του Δικεφάλου, που έχει ακούσει η αλήθεια είναι πολλά υποσχέσεις εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά φαίνεται πως σιγά σιγά, βήμα-βήμα, αρχίζει σταδιακά το όνειρο αυτό να παίρνει σάρκα και οστά. Υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη μπροστά μας, αλλά πέρασε η τροπολογία, η ρύθμιση που ήταν απαραίτητη από την Βουλή και νομίζω ότι σήμερα είναι μια μέρα συμβολική, μια μέρα ιστορική για τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα αναμένονται και άλλες, γιατί όπως είπα, βήμα-βήμα προχωράμε για την υλοποίηση του νέου σχεδίου που αφορά το νέο σπίτι του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Από εκεί και πέρα απογευματινή προπόνηση για τους παίκτες του Δικεφάλου που κινούνται σε ρυθμούς βίντεο. Θυμίζουμε ότι την Πέμπτη υπάρχει ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ στις 10 το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας, τρίτη αγωνιστική του Europa League. Υποδέχονται τους Ούγγρους, δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν θα πρέπει να εφησυχάζει τους παίκτες του Ράσμα Λουτσέσκου. Υπήρχε μια αγωνία σήμερα όσον αφορά τον Αντελίνο Βιερίνια και τον Λεωνάρντο Μάτος, δεδομένου ότι βρέθηκαν στα πιτ χθες κατά τη διάρκεια της προπόνησης, με το δελτίο της ΠΑΕΠΑΟΚ να αναφέρει ότι μπορεί το διπλό να συνοδεύτηκε με χαμόγελο επί του Άρη, ωστόσο αποκόμισαν
Ράσμα Λουτσέσκου και οι συνεργάτες του δύο σημαντικά προβλήματα και αυτά αφορούν τον αρχηγό της ομάδας Αντελίνο Βιερίνια και τον Λεωνάρντο Μάτος. Τελικά τα νέα ήταν καθησυχαστικά, καθώς η μαγνητική που υποβλήθηκε ο Αντελίνο Βιερίνια ήταν καθαρή, ωστόσο μετά από απόφαση του τεχνικού επιτελείου σε συνεννόηση με το ιατρικό επιτελείο, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ θα παραμείνει τις επόμενες μέρες εκτός συνολικού προγράμματος, θα κάνει ατομικό για λόγους αποφόρτισης, έχει αρκετά παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ο Αντελίνο Βιερίνια είχε και έναν έτσι τραυματισμό στο μάτι με την Σπαρτάκ, μπήκε κάπως άκομψα, κάπως άγαρμα και η αλήθεια είναι ότι θέλει κάποιες μέρες προκειμένου να ρίξει ρυθμούς και να γίνει σωστά η αποφόρτιση και η αποθεραπεία του. Από εκεί και πέρα ο Λέο Μάτος προπονήθηκε σήμερα μόνος του και από αύριο αναμένεται να μπει και αυτός σε ρυθμούς προπονήσεων μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, ενώ όσον αφορά το Χωσέ Μαουρίσιο συνέχισε το πρόγραμμά του και σιγά σιγά μετράει αντίστροφα προκειμένου να αφήσει πίσω τον τραυματισμό και να μπει σε ρυθμούς προπόνησης του Μαουρίσιο, ο οποίος έχουμε πει ότι θα λείψει περίπου ένα μήνα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Αύριο στις 6 ώρα είναι η τελευταία προπόνηση πριν το ΜΑΤ με την Βίδη, ανοιχτή βεβαίως τα 15 πρώτα λεπτά για τους δημοσιογράφους και στις 12.30 θα ακούσουμε και μέσα από τον Λίμπερο 107,4 την συνέντευξη τύπου του Ράσμα Λουτσέσκου και ενός ποδοσφαιριστή, έτσι την καθιερωμένη πριν το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Το απόγευμα θα βρίσκεται η Βίδη στο γήπεδο της Τούμπας για την δική της προπόνηση και την πρώτη γνωριμία με το γήπεδο που θα αγωνιστεί την Πέμπτη το βράδυ και θα ακούσουμε βεβαίως και τους πρωταγωνιστές της φιλοξενούμενης ομάδας. Από εκεί και πέρα ο Γιώργος Αβίδης βρέθηκε σήμερα στις αθλητικές εγκαταστάσεις της νέας μας συμβρίας, γιατί Νίκο μου είχε μπει και ένα στοίχημα, μαζί τα λέγαμε την αλήθεια προηγούμενη εβδομάδα, ζητώντας από τους παίκτες του τη νίκη στο κλεάν της Βικελίδης και σε περίπτωση που το έκαναν, εκείνος θα έπλαινε όλα τους τα αυτοκίνητα, πράγμα το οποίο και τήρησε, έτσι τα στοιχήματα είναι και να πληρώνονται, βρέθηκε σήμερα στην Μεσύμβρια, παρακολούθησε την προπόνηση και μετά πήρε σφουγγάρια, σαπουνάδες, νερό και άρχισε να πλένει τα αυτοκίνητα των παικτών με το σχόλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να είναι ενδεικτικό μαζί με κάποιες φωτογραφίες από το πλήσιμο του Γιώργου Σαββίδη μέσα έξω και έρωμα με ένα διπλό. Έτσι. Αυτά από τον ΠΑΟΚ, δεν έχουμε τίποτα περισσότερο να προσθέσουμε πέρα από κάποια έτσι σχόλια ή αν θέλετε ποσταρίσματα του Κουλούρη, του Πέλκα, του Βαρέλα προς τον Κουλούρη, ο οποίος ανήκει στον ΠΑΟΚ, αγωνίζεται όμως στον Ατρόμητο με τη μορφή δανεισμού και η αλήθεια είναι ότι εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή της φετινής Super League με τα επιτεύγματά του και με τα γκολ που έχει με την ομάδα του Περιστερίου, με τους πρώην συμπαίκτες του, να τους στέλνουν έτσι πολλές ευχές και πολλά συγχαρητήρια μέσω των social media. Ωραία. Αυτά. Έγινε, Ελένη Μπούντου, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Λοιπόν, αυτά από την Ελένη Μπούντου και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Εντάξει, θα έχουμε και τις διαφωνίες μας, Χριστοκιός. Αλλιώς το βλέπει ο ένας, αλλιώς το βλέπει ο άλλος. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά το είπαμε και το απόγευμα, ο Τζανακάκης δεν αντέδρασε έτσι, επειδή αποδέχτηκε το πέναλτι. Προσπαθούσε να πιστέψει γιατί το έδωσε το πέναλτι. Λοιπόν, αυτή όμως είναι και η μορφιά του Λίμπερο, κυρίες και κύριοι, ότι ακούγονται διαφορετικές απόψεις, δεν υπάρχει μια γραμμή. Ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει και αυτό που έχει στο κεφάλι του. Έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα, νέτα και τα πάντα με κόσμιο τρόπο. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Μπερναμπέου, ένα 0 Real την Πλιζέν. Ημίχρονο έχουμε τώρα, ξεκινάει βασικά και το δεύτερο στο Old Trafford. Master United Juventus 0-1, Roma CSKA 2-0, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Manchester City 0-2, Hoffenheim Lyon 1-1. Και στο match των 10 που δεν κουνιέται φίλο είναι το Ajax Benfica 0-0. Ξεκινάνε σε ένα-δύο λεπτά τα δεύτερα ημίχρονα. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Μετά και από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, μόλις επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για ποδοσφαιρικού Άρη και θα έχουμε τηλεφωνικά τον καλό φίλο και συνάδελφο Νίκο Μοσχοβίτη για να μας πει για τα παράπονα του ΠΑΟΚ από τη διαιτησία στην ήττα του δικεφάλου από τη Χάποελ Χολών. Λίμπερο 107,4 Μπαλαντέρ, δεύτερη ώρα της εκπομπής, μαζί μας ο Στίχημαν και το στίχημαν.gr. Κυρίες και κύριοι, στίχηματζίδες της εκπομπής και της πόλης γενικότερα, η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται για τα καλά σε όλες τις διοργανώσεις και το στοίχημα.gr κάνει το παιχνίδι σου καλύτερο με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα στα μεγάλα πρωταθλήματα και τη Super League, ειδικά μακροχρόνια για όλο το έτος και επιλογές για scorer, κάρτες και corner σε εκατοντάδες αγώνες. Κατεβάζετε την εφαρμογή
Αν δεν θέλετε να μπείτε τον υπολογιστή, παίζετε τα ματσάκια σας και πάτε τα αμύο. 3-0 η Ρώμα την Τζεσεκά κάνει πάρτι. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει, για μένα ο Γιουνές δεν πρέπει να ξαναβαρέσει πέναλτι και όχι γιατί το έχασε τώρα, λέει, αλλά αν τα δεις όλα τα πέναλτι που έχει βαρέσει, μπαίνουν με ενέσεις. Κοίτα, ο Γιουνές έχει ένα συγκεκριμένο στυλ εκτέλεσης. Το πέναλτι που έχει εκτελέσει με τον Μπάκ είναι πάνω κάτω το ίδιο με τον Λεβαδιακό. Αυτό πρέπει να το έχει κάθε ποδοσφαιριστής ως δεδομένο. Βέβαια, στο σημείο που το στέλνει, αν την έστελνε την μπάλα πιο ψηλά, θα το έβαζε. Εντάξει, για μένα και για πολλούς το πέναλτι είναι γωνία πάνω. Αν το έχεις, το κάνεις. Αν δεν το έχεις, βάζεις κάποιον άλλο να το κάνει. Αλλά στο ποδόσφαιρο, πέναλτι μπαίνουν και πέναλτι χάνονται. Ο Γιουνές στην καριέρα του έχει εκτελέσει καμιά 23 πέναλτι. Έχει χάσει τα 8. Βασικά ψέματα, πρέπει να έχει εκτελέσει 23 και να έχει χάσει ακόμα 8. Εντάξει, είναι καμιά φορά και το timing και η εκτέλεση δεν θα μπαίνουν όλα. Έτυχε να μην μπει αυτό. Τι να κάνουμε. Η ζωή συνεχίζεται. Και για τον Άρη και για όλους. Ακόμα και να κέρδιζε ο Άρης, πάλι δεν θα ήταν κάτι το αμάν-αμάν. Θα ήταν μια σημαντική νίκη και μέχρι εκεί. Λοιπόν, θα πούμε στη συνέχεια για του Άρη. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για Ηρακλή, γιατί έχουμε πραγματάκια και θεματάκια που είναι έτσι προς συζήτηση, με τη βοήθεια του Γιάννη του Σαλεπάκη. Γιάννη, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροτές του Λίμπερο. Τι βόμβα ήταν αυτή τώρα τον Παύλο του Μυροφορή, δεν ξέρω μετά τι ακολούθησε. Στον Ηρακλή έχουμε μπλοκάρισμα, έχουμε για ακόμα μια φορά εξαγωνιστικά προβλήματα. Ναι. Εξαγωνιστικά προβλήματα που ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια τον Ηρακλή. Mm-hmm. Συγκεκριμένα το τελευταίο πρόβλημα είναι το μπλοκάρισμα του λογαριασμού της ΠΑΕ Ηρακλής. Ενώ οι Κιανόλευκοι έχουν πάρει κάποιες υποσχέσεις από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βασιλιάδη, για την εκαθάριση, ότι θα προχωρούσαν στην εκαθάριση χωρίς να υπάρχουν προβλήματα, ξαφνικά εμφανίζονται από το πουθενά νέα προβλήματα. Όπως είναι αυτό, όπως είναι του Ιορδάνη Στράτζαλη, ο οποίος συζητάει από την ΠΑΕ Ηρακλής 112.000 ευρώ, ποσό που δεν γνωρίζει ο Ηρακλής αν όντως έχει δοθεί στην ΠΑΕ ή στον κύριο Παπαθανασάκη που ήταν ο μεγαλομέτοχος τότε της ΠΑΕ. Ναι. Και ουσιαστικά υπάρχει ένα μπέρδεμα σε αυτή την ιστορία. Δεν μπορούν να γνωρίζουν πόσοι είναι οι πιστωτές, δεν μπορούν να γνωρίζουν πόσο είναι το ποσό, δεν μπορούν να γνωρίζουν τίποτα εφόσον δεν έχει γίνει η καθάριση. Μάλιστα. Και εφόσον υπάρχει μπλοκάρισμα λογαριασμού, από ό,τι καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε πληρωμή μέσα από την ΠΑΕ Ηρακλής. Και από ό,τι διάβασα, για τον λόγο αυτό ετοιμάζει ταξίδι στην Ελλάδα πάλι ο Τόν Παπαδόπουλος, προκειμένου να επιληφθεί της υπόθεσης, να το πω, να παρακολουθήσει το ζήτημα από κοντά. Πολύ σωστά. Ο Τόμ Παπαδόπουλος θα κάνει το ταξίδι από την Αμερική για την Ελλάδα. Θέλει να βρίσκεται κοντά σε αυτή την προσπάθεια του Ηρακλή. Θέλει να λειτουργήσουν όλα σωστά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, όπως είπε ο Παύλος Μυροφορίδης στην συνέντευξή του, εγώ αν ήμουν ο Παπαδόπουλος θα έφευγα. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Mm-hmm. Ο Τόμ Παπαδόπουλος θέλει να δώσει λύση. Αλλά σίγουρα δεν είναι, πάλι θα καλεστώ τον κύριο Μυροφορίδη, δεν είναι ο θείος από την Αμερική που ήρθε και θα μοιράζει λεφτά. Ναι. Mm-hmm. Όντως, αυτό είναι μια πραγματικότητα και δυστυχώς έχει έρθει σε ένα χρονικό σημείο που έχουμε και την άρση του πρωταθλήματος, δηλαδή σιγά σιγά, να προέκυπτε λίγο καιρό νωρίτερα, να πεις εντάξει, okay, έχουμε το χρονικό περιθώριο για να το δούμε. Βλέπω και μια ανακοίνωση της ΠΑΕ. Ακριβώς, ναι. το χρονικό ναι. Σημείο. Είναι κάτι που τονίζει η ΠΑΕ ότι είναι πολύ λάθος να γίνει. Είναι λάθος να γίνει γιατί. Γιατί τώρα ξεκινάει μια νέα προσπάθεια. Ξεκινάει μια νέα προσπάθεια που χρειάστηκε κόπος για να γίνει. Και είναι, ενώ πάμε να μπούμε σε μια ροή πραγμάτων, να ξεκινήσει να λειτουργεί ομαλά η ΠΑΕ, έρχεται τώρα, μπαίνει αυτό το πρόβλημα και ξαφνικά από εκεί που όλα ήταν ρόδινα και η ομάδα άρχιζε να μπαίνει σε μία ροή, καλύτερα να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Και την ώρα... Αν ερχόταν μετά την εκαθάριση, ναι, τότε θα γνώριζαν τι πως, πού χρωστάνε και τι, και θα ήταν όλα πιο εύκολα. Ναι.
Μάλιστα. Έντουσε, έτσι είναι. Βλέπω και μια ανακοίνωση του Ιδρυτικού Σωματείου. Ανακοίνωση στήριξη στον Τόμα Παπαδόπουλο και ότι θα είμαστε απέναντι σε όσους δημιουργούν πρόβλημα. Έχουμε και τον κύριο Ποντίκη, ο οποίος διαβάζω νέος πρόεδρος του Ιδρυτικού Σωματείου. Ναι. Και μια ανακοίνωση και της Αυτόνομης 10 που πήρε και αυτή θέση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Το παιχνίδι πάντως θα γίνει κανονικά, έτσι. Θα γίνει κανονικά. Ναι. Το πρόβλημα με τον Ηρακλή είναι ότι οποιαδήποτε καταγγελία γίνεται αυτή τη στιγμή θα μπορεί να τραβάνε το ποσό της εγγυητικής, που το ποσό της εγγυητικής είναι 30.000 ευρώ. Ναι. Και ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να πέφτει αυτή η εγγυητική για τον Ηρακλή. Ναι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΠΑΕ. Mm-hmm. Και ζητάει να βρεθεί μία λύση, να γίνουν δηλαδή αυτά που υποσχέθηκε ο κύριος Βασιλιάδης, να βρεθεί μία λύση μέχρι να γίνει η εκαθάριση. Από εκεί και πέρα θα πληρωθούν όλοι. Και πρέπει να καταλάβουν αυτοί που ζητάνε τα χρήματά τους από την ΠΑΕ Ηρακλής, που οι περισσότεροι το έχουν καταλάβει, πρόκειται για 3-4 άτομα, ότι δεν θα πληρωθούν αν... Είναι σκληρό αυτό που θα πούμε. Δεν θα πληρωθούν αν θέσουν από τώρα, αν μπουν από τώρα μπροστά και πούνε να... και βγάλουν αυτά τα προβλήματα μπροστά. Είναι μια περίπτωση που έχει συμβεί στο παρελθόν και σε άλλες ομάδες. Νομίζω πάλι στον Ηρακλή και στον Άρη, σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Η καλή πορεία της ομάδας και η εισρωή εσόδων στα ταμεία της είναι και ο μοναδικός τρόπος για να ωφεληθούν και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν λαμβάνει κάποια χρήματα από την εκάστοτε ομάδα. Το να μπλοκάρεις λογαριασμούς και στην ουσία να εμποδίζεις την ομάδα από το να έχει μια ομαλή και υγιή λειτουργία δεν σε βοηθάει και εσένα. Δηλαδή, μόνο εκδικητικά μπορώ εγώ να το ερμηνεύσω αυτό. Γιατί αν όντως θες να πάρεις τα χρήματά σου, βάζεις πλάτη. Αυτό δεν βοηθάει ακριβώς κανέναν. Και τον Ηρακλή, αλλά και τους ανθρώπους αυτούς που κινούν τις συγκεκριμένες διαδικασίες. Και δεν θα το καταλάβω ποτέ γιατί έχει γίνει και άλλες φορές και θα ξαναγίνει στο μέλλον και με άλλες ομάδες αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική. Είναι δηλαδή το ερμηνεύεις καθαρά εκδικητικά. Πολύ σωστά, συμφωνώ μαζί σου. Μόνο εκδικητικά κάποιος μπορεί να ζητάει τώρα να βάζει αυτό το πρόβλημα στον Ηρακλή, αυτό το εμπόδιο πριν ξεκινήσει η προσπάθεια αυτή. Και επαναλαμβάνω ότι δεν μπορούν να γνωρίζουν πριν γίνει η εκαθάριση σε ποιον έχουν δοθεί αυτά τα λεφτά. Ναι. Π.χ. ο κύριος Τράντζαλης μαζί με τον δικηγόρο ότι υποστηρίζουν ότι έχουν δώσει στον Ηρακλή 112.000 ευρώ. Ναι. Αλλά να θυμίσουμε ότι τότε, εκείνη την περίοδο, ο Ηρακλής είχε και πάλι μπλοκαρισμένο λογαριασμό. Ναι. Και οπωσδήποτε ούτε μπορούν να μπουν λεφτά στην ΠΑΕ, ούτε μπορούν να βγουν λεφτά από την ΠΑΕ. Ναι. Τότε, πώς δόθηκαν αυτές οι 112.000 ευρώ στην ΠΑΕ? Μήπως δόθηκαν στον ίδιο τον κύριο Παπαθανασάκη? Αυτό απάντηση μπορεί να δώσει μόνο η εκαθάριση. Ναι, όντως. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να εμφανιστεί οποιοδήποτε και να πει ο Ηρακλής μου χρωστάει 10.000 ευρώ, ο Ηρακλής μου χρωστάει 50.000 ευρώ. Δεν μπορούν να το γνωρίζουν αυτό όμως στην ΠΑΕ και ο κύριος τον Παπαδόπουλος, γιατί δεν έχει γίνει η εκαθάριση. Ναι. Έχουμε κάτι άλλο άξιον αφοράς? Τα αγωνιστικά έχουμε ότι οι δύο αριστεροί μπακ του Ηρακλή, ο Πέτρος ο Κανακούδης και ο Στράτος ο Χιτζίδης, ταλαιπωρούνται από τραυματισμό και δύσκολα θα προλάβουν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Ηρόδοτο. Οπότε ο Αλέκος Βοσνιάδης αναγκάζεται να βρει μια άλλη λύση μέσα από την ομάδα, να χρησιμοποιήσει κάποιον άλλον παίχτη που δεν είναι η φυσική του θέση αυτή του αριστερού πιστοφύλακα, με τον Γιάννη Παστά να είναι ο βασικός υποψήφιος. Και από εκεί και πέρα το Μιχάλη Γιαννίτση που αποδεικνύεται ένα πολύ εργαλείο για την άμυνα του. Ναι. Εντάξει, επιλογές υπάρχουν, δόξα τω Θεώ. Στο μπάσκετ, ναι. Και στο μπάσκετ έχουμε αποχώρηση του κύριου Χατζηκυριακίδη. Ο Λευτέρης Χατζηκυριακίδης ανακοίνωσε την παρέτησή του στην ΚΑΕ Ηρακλής. Και οι Κιανόλευκοι βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση προπονητή, με τα ονόματα του κυρίου Μέξα και του κυρίου Τακιανού να είναι στο τραπέζι, να έχουν πέσει στο τραπέζι. Και επίσης, από ό,τι φαίνεται, η ομάδα του Ηρακλή βρίσκεται σε συζητήσεις και με έναν ακόμη προπονητή. Ένα προπονητή που στο παρελθόν έχει βρεθεί σε αντίστοιχη μεγάλη ομάδα, έχοντας πετύχει μαζί της και την άνοδο στην Α1, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμα γνωστό το όνομά του. Μάλιστα.
Ωραία. Γιάννη, αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ και να σου ευχηθούμε καλό βράδυ. Επίσης, καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Γιάννη. Λοιπόν, αυτά για τον, από τον Ηρακλή και τον Γιάννη Σαλεπάκη. Λοιπόν, είναι καταστάσεις που και στον Άρη τις ξέρουμε. Απλά αυτοί που κινούν αυτές τις διαδικασίες πρέπει να καταλάβουν κάτι. Ότι αυτό που λέγαμε και με τον Γιάννη νωρίτερα, το να μπλοκάρεις λογαριασμούς και να εμποδίσεις την ροή χρημάτων σε μια ομάδα δεν σε βοηθάει για σένα. Εκτός αν έχεις εκδικητική διάθεση ή θες απλά να στείλεις ένα μήνυμα πριν σταματήσεις τις διαδικασίες, αφήνεις την ομάδα να σαν να της πεις ότι κανόνισαι, γιατί εγώ μπορώ να το ξανακάνω άμα δεν πληρώσω. Εντάξει. Αν ο Ηρακλής πηγαίνει καλά και αυτοί που είναι να παίρνουν λεφτά θα τα πάρουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάλεσε τον συνάδελφο και θα μιλήσουμε μετά τις 11.30 για τον Άρη, τον Νίκο Μοσχοβίτη. Να μας πει και τα μπασκετικά ο Νίκος, γιατί η επικαιρότητα είναι αυτή που προέχει αυτή τη στιγμή και είχαμε και ένα παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην ΧΑΠΟΕΛ Χολών και την ΙΤΑ του Δικεφάλου στο Ισραήλ για την τρίτη αγωνιστική του Basketball Champions League με πολλά παράπονα από ό,τι διαβάζουμε για την διαιτησία στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τον έχουμε? Είμαστε έτοιμοι? Μας κάνει το δύσκολο? Είναι εδώ? Συνάδελφε, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βλέπεις εκπομπή, δηλαδή ούτε να ήταν σε μεσημεριανή ζώνη ρεπορταζιακή. Κλείνει ο ένας ρεπόρτερ, βγαίνει ο άλλος ρεπόρτερ. Ναι, ρε φίλε, έτσι είναι. Έτσι είναι, ρε φίλε. Δηλαδή γίνεται ένας πανικούλης. Αν υπάρχει επικαιρότητα, έτσι είναι. Αυτό, ναι, έτσι. Και βάζουμε πάντα πρώτα την επικαιρότητα, γιατί και στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή υπάρχουν θεματάκια. Αρκετά λίγες μέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και μπαίνω στο ΠΑΟΚ 24, εγώ τώρα σαν ένας ουδέτερος απλός αναγνώστης. Καλέ φίλε και συνάδελφε, βλέπω λοιπόν πρώτο θέμα να δεσπόζει με τη δική σου υπογραφή. Του έστησαν τείχο στο Ισραήλ. Τείχο στο Δακρύον. Τείχο στο Δακρύον, ναι. Ήταν, και αυτό το τέλο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Ναι. Το σκέφτηκε, είμαι σίγουρο. Πήγε λίγο το μυαλό σου. Δεν μου πήγαινε, θα μου χάλαγε το κόνσεπτ. Μάλιστα. Πολλά παράπονα διαιτησία βλέπω και στο κείμενο του αγώνα και από τις δηλώσεις του Παπαθεοδόρου. Ρε φίλε, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όχι, σε ρωτώ γιατί δεν έχω δει το μάτς κιόλας. Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Κοίταξε, εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο όταν έχει κρυθεί στους 4 πόντους, ναι, είναι κλειστό στη μεγαλύτερη του διάρκεια. Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος. Γιατί ήταν πιο καλά διαβασμένος, ήταν πιο έτοιμος από τη Χολόν. Και η αντίπαλη ομάδα έχει σουτάρει 36 βολές. Ο ΠΑΟΚ έχει σουτάρει 18. Η Χολόν είχε 17 βολές, οπότε μέχρι τον ΠΑΟΚ είχε 0. Και μέχρι 3,5 λεπτά πριν το τέλος, οι Ισραηλινοί είχαν 29 βολές και ο ΠΑΟΚ είχε 9. Ωραία. Καταλαβαίνεις, οι διαιτητές παίξαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Γιατί μιλάμε για ένα μάτς το οποίο ο ΠΑΟΚ το έφερε εκεί που ήθελε και το έχασε γιατί ο αντίπαλος σου ήταν πάρα πολλές βολές. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούσε να παίξει άμυνα και να ήθελε. Mm. Και στην τέταρτη περίοδο σε κάποια σημεία δεν άφησε να κάνει ούτε επίθεση. Δηλαδή έχουν δοθεί δύο επιθετικά φάουλ σε σκριν τα οποία είναι για να γελάς. Ωραία. Mm. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Στο Basketball Champions League υπάρχει τρομακτικό πρόβλημα με την διαιτησία. Τρομακτικό. Παρότι... Και πέρυσι, Νίκο, αν θυμάμαι καλά, υπήρχαν πολλά πράγματα. Ναι. Παρότι γενικά το παλεύουν στη FIBA, οι ομάδες ανεβάζουν τα μπάτζετ τους, είναι πιο ποιοτικές, όντως χρόνο με το χρόνο σε αυτό το κομμάτι βελτιώνεται. Το κομμάτι της διαιτησίας είναι το μοναδικό το οποίο όχι μόνο δεν βελτιώνεται, αλλά γίνεται και χειρότερο. Δηλαδή το επίπεδο των διαιτητών είναι τραγικό. Είναι πάρα πολύ χαμηλό και όσοι γνωρίζουμε και είναι λίγο πιο μπασκετικοί για το κομμάτι που έχει να κάνει με τη FIBA, ωραία. Βλέπουν κάθε φορά όταν κάποιος δεν είναι τέλος πάντων τόσο δυνατός, να το πω έτσι πολύ απλά, το πώς αντιμετωπίζεται από τη διαιτησία. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι τόσο δυνατός. Δεν έχει κανένα χρηματοδότη με τίποτα τρελά χρήματα να τα κουμπάει κάθε χρόνο. Ναι, Νίκο, όμως να σου πω τώρα κάτι. Συγγνώμη που σε διακόπτω κιόλας. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι δυνατός, δεν έχει χρηματοδότη. Είναι όμως μια ελληνική ομάδα και στα υψηλά κλιμάκια
της διοργάνωσης αυτής υπάρχει Πατρίκο Μνηνός. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Πατρίκο Μνηνός όταν η κουβέντα πάει στη διαιτησία ξυνίζει. Α. Όταν πάει η κουβέντα στη διαιτησία, αλλάζει, κάνουμε κουβέντα μετά για το πόσα like έχει στο Facebook το Basketball Champions League και πόσα στο Instagram. Και πόσους followers. Που και αυτά καλά είναι, δεν λέω. Βεβαίως. Συμφωνώ. Η επιρροή που έχει το follow του μπάσκετ, ναι. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, τι θα κάνεις τα follow, τους followers και τα like όταν αλλοιώνεται το προϊόν το οποίο διαχειρίζεσαι εσύ από την διαιτησία. Ακριβώς. Σήμερα έγινε ένα παιχνίδι σε μια πολύ ωραία έδρα. Ωραία, όντως οι Ισραηλοί είχαν μια πολύ ωραία ναι. φασάρια, ήταν έδρα. Εντάξει, ήταν καλύτερος ο Πάκος σήμερα, παιδιά, τι να κάνει. Κάνω το να κερδίσει. Ναι. Και δεν κέρδισε, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούσε να παίξει άμυνα. Έτσι. Και ο αντίπαλος έφερε 36 βολές. Έβαλε και τις 31. Να πεις ότι έβαζε και λιγότερες, μπορεί και να το κέρδισε. Εντάξει. Δεν, είναι διαφορετικά τα κριτήρια. Εγώ καταλαβαίνω ότι χάπω ελκολόν, έχει μεγαλύτερο μπάσκετ ο Πάκος. Okay. Έχει μια γεμάτη έδρα. Πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά σήμερα ο Πάκος είναι καλύτερος. Και έπρεπε να κερδίσει. Και ο τρόπος με τον οποίο στέλνει νευητές δεν το επέτρεψε. Έτσι. Προφανώς, έτσι, δεν λέω ότι δεν έκανε ο ΠΑΟΚ λάθη στο δεύτερο ημίχρονο. Στην τέταρτη περίοδο, δεν κάνω λάθος, είχε 10 λάθη. Προφανώς και παίζουν ρόλο και αυτά. Αλλά, εντάξει. Άλλα παίζουν περισσότερο ρόλο. Ειδικά δηλαδή σήμερα, που σου έχω πει, τους το έχω πει και κατηδίαν, νομίζω και στον Ανατόχνο, διότι στον μπάσκετ ο διαιτητής δεν χρειάζεται να εκτεθεί. Δεν χρειάζεται να εκτεθεί. Μπορεί με 1, 2, 3 σφυρίγματα να το στείλει το μάτι προς μια κατεύθυνση, ωραία, και να είναι στην πούντρα. Αυτοί οι τρεις σήμερα εκτέθηκαν. Ναι. Εκτέθηκαν, έτσι. Σε ένα μάτ τρίτης αγωνιστικής τον ομίλο του Champions League. Δηλαδή να πω ότι είναι κανένα παιχνίδι που έκρινε καμιά πρόκληση, εντάξει, που ούτε και θα το καταλάβαινα, αλλά εκεί όσοι γνωρίζουν λίγο από τη FIBA και από τον μπάσκετ μπορεί και να περίμεναν κάτι ανάλογο. Αλλά είναι ένα παιχνίδι τρίτης αγωνιστικής. Okay. Κάπως έτσι συνοψίζεται το ματς σήμερα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός, κατ' εμέ έκανε την καλύτερη του εμφάνιση με βάση αντίπαλο, δυσκολία και όλα αυτά, για φέτος μιλάω, έπαιξε πραγματικά πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, με μπροστάρι τον Γκος, ο οποίος τελείωσε με 23 και 15 στο πρώτο μέρος, και στο δεύτερο ημίχρονο από ένα σημείο και μετά, στην τρίτη περίοδο είχε θέμα στην επίθεσή του. Για να καταλάβει κάποιος το τι έγινε σήμερα στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ έβαλε ένα δίποντο, ένα σουτ του ΠΟΟΥ στα ξεκινήματα της τρίτης περίοδου, 38-44, και έκτοτε ο μοναδικός τρόπος για να βάλει την μπάλα στο καλάθι ήταν τρίποντο. Και δεν το λέω, το λέω κυριολεκτικά, πήρε ξανά πόντους από κάτι άλλο πέρα από τρίποντο, από βολές του Ζάρα σε προσπάθεια για τρεις πόντους. Ναι. Δεν του επιτρεπόταν να πλησιάσει. Το παιχνίδι, να πλησιάσει στο καλάθι. Δεν το επιτρεπόταν, δεν γινόταν. Δεν γινόταν. Και αντίθετα όταν ο ίδιος, γιατί ο παίχτης προσαρμόζεται ανάλογα με τα σφυρίγματα. Σου λέει όταν εγώ στην επίθεσή μου ο αντίπαλος μπορεί να με τσεκάρει, μπορεί να με σπρώξει και να με σφυρίξει, θα κάνω το ίδιο. Απ' την άλλη λοιπόν όταν ήταν αυτό, υπήρχε μέσα πάνω. Ναι. Υπήρχαν ομαδικά, 4 ομαδικά σε κάθε περίοδο του Ρεφομπάου που δίνονταν τα πρώτα 3-4 λεπτά το πολύ. Έτσι. Και ο αντίπαλος διαρκώς συμβολές. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ κράτησε χαμηλά ένα παίκτη όπως ο Γουάιαρ που είχε 13 τρίποντα στα δύο πρώτα παιχνίδια. Έβαλε 8 με τη Βενέτσια και 5 με τη Φρίμπουρ. Κράτησε χαμηλά επιθετικά μια ομάδα που στη Βενέτσια έστω και σε δύο παρατάσεις έβαλε 104 πόντους. Προχθές πάλι σε παιχνίδι με παρατάσεις έβαλε 108. Γενικά είναι μια ομάδα που έχει ποιοτικούς πολύ καλούς Αμερικανούς και βασίζεται πάρα πολύ στο τρίποντό της και γενικά στο ρυθμό. Είναι ομάδα που γενικά το τρίποντο το έχει πολύ ψηλά στο παιχνίδι. Νομίζω ότι η Βενέτσια έβαλε 17, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία, την κράτησε εκεί, το είχε το μάτι εκεί που ήθελε και με μια νορμάλ διαιτησία θα πω εγώ, θα μπορούσε να έχει κερδίσει μέχρι 7 πόντους. Και δεν έγινε. Okay. Κάπως έτσι γράφεται το μάτι αυτό σήμερα. Έτσι. Και ξέρεις ότι, το ξέρεις πολύ καλά, νομίζω το ξέρω και ακροατές, ότι αν υπήρχε και κάτι άλλο γύρω-γύρω από τη διαιτησία, εγώ θα σου έλεγα ότι εντάξει, η διαιτησία πάει και προς το δεύτερο κομμάτι, πιο πίσω. Γιατί έγινε, ξέρω εγώ, κάτι άλλο διαφορετικό. Η διαιτησία στο δεύτερο μέρος όρισε τον νικητή. Είναι ξεκάθαρο σήμερα. Σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτήν την ώρα του Πάκου από τη Χάπολ Χολόν. Ναι. Εντάξει. Το θέμα για τον Πάκου είναι ότι έχει 0-3. Εντάξει. Υπάρχει ακόμα νομίζω ότι δεν ξέρω, δεν ξέρω κατά πόσο είναι θέμα, γιατί παίζει την άλλη εβδομάδα με την Αντέρ στην έδρα του. Ναι. Και έχει μετά άλλα δύο παιχνίδια, είναι με την Όπαβα στην Τσεχία
και με την Ελβετική τη Φρυμπούργκ στο Παλατάκι. Αν αυτά τα τρία μάτς έχει τρεις νίκες και είναι στο 3-3 δηλαδή να τα βγάλει. Θαρεφάρι. Είναι μια χαρά. Ναι, είναι μια χαρά, λέω εγώ. Ναι. Έτσι. Και επίσης κάτι μπορεί να παίξει ρόλο στην πρόκριση, στην προσπάθεια για πρόκριση του ΠΑΟ, είναι το ότι μία από τις δύο θεωρητικά πολύ δυνατές ομάδες που είναι δύο φαβορί για τον Όμιλο, δηλαδή την Ερίθη και η Βενέτσια, η μία από αυτές είναι τελευταία αγωνιστική στην έδρα του, που είναι αρκετά πιθανό μέχρι τότε η Ερίθη να είναι και πρώτη στον Όμιλο και να έχει εξασφαλίσει την πρόκριση. Μπορεί να μην χρειαστεί καν. Έτσι, το αναφέρω σαν ένα έτσι, πιθανό ενδεχόμενο που μπορεί να υπάρξει. Αν σε αυτά τα τρία επόμενα μάτια για την Ευρώπη ο ΠΑΟ κερδίσει, είναι μια χαρά. Έτσι, γιατί τη χάπω ελκολών, εγώ πιστεύω στην Ευρώπη μπορεί να την κερδίσει. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Και έτσι όπως έγινε το μάτι σήμερα με τους διαιτητές, παρότι έπαιξε καλά, δεν κατάφερε να το κάνει. Να ρεφάρει την είδα από Telekom Vonis. Η Telekom Vonis είναι μια ομάδα που νομίζω ότι έχουμε παίξει πλέον τρία παιχνίδια στον Όμιλο. Παίζουμε και έχουμε δει δηλαδή τις ομάδες. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο κάτω από την Ερίφη και την Πεστό και την Βενέτσια. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ είναι κάπου εκεί. Απλά πρέπει να πάρει τις νίκες που πρέπει να πάρει, με τις δύο ομάδες που θεωρητικά είναι πιο αδύναμες, δηλαδή την Όπαβα και την Φριμπούργκ. Νομίζω ότι η Κιναντέρ δεν είναι ομάδα που μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Έτσι δείχνει τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Και κάπου εκεί νομίζω να παιχτεί, δηλαδή, αν στο μυαλό μας είχαμε ότι θα παιχτεί η πρόκριση για τον ΠΑΟΚ με την Telekom Vonis, με τη ΧΑΠΟ Ελχολών και την Αντέρ, ίσως τελικά να είναι με η Telekom Vonis και την Αντέρ. Αυτά πάντα στη λογική ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει τα μάτς που είναι να πάρει, έτσι, που είναι εντός προγράμματος, το πω έτσι. Και δεν έχει εκπλήξεις. Αν τα κάνει αυτά, νομίζω ότι στο τέλος θα είναι τέλος πάντων σε θέση να προκριθεί. Έτσι. Για να τα κάνει αυτά και να σε θέση να προκριθεί επίσης, όταν είναι καλύτερος, καλό θα είναι να μπορεί να κερδίσει και να μην έχει διαιτησίες που σημαίνει. Εγώ νομίζω ότι βάσει και αυτά τα οποία ακούω από σένα για το απόψινό παιχνίδι και βλέποντας και το τελικό σκορ στο μάτς με τον Προμηθέα, βλέπω να πάω ο οποίος ανεβάζει ρυθμό. Βρίσκει τον καλό του εαυτό σιγά σιγά. Κοίταξε, βρίσκει τον καλό του εαυτό. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει να παίζει πιο κοντά στα θέλω του προπονητή του. Ναι. Γιατί τις τελευταίες έχει μια-δύο εβδομάδες που τέλος πάντων έχει μια εβδομάδα μάλλον, όχι τι δύο, που τέλος πάντων έχει περισσότερες επιλογές στα χέρια του, δουλεύει λίγο καλύτερα στις προπονήσεις, γιατί μέχρι τώρα δεν γινόταν αυτό το πράγμα, γιατί όλο κάποιος θα τραυματίσει, όλο κάποιος έλειπε, όλο κάτι έβγαινε. Τώρα, τελευταία εβδομάδα ουσιαστικά έχει βρεθεί λίγο μια ισορροπία σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Εντάξει, αν το σημερινό παιχνίδι το συνδύαζε και με νίκη θα ήταν κάτι πολύ καλό. Δεν το κατάφερε. Εντάξει, όπως εκνευρισμός θα μείνει πίσω. Υπάρχει δύσκολο μάτς το Σάββατο στην έδρα του Χολαργού. Κάποιος που ακούει τώρα λέει τι μας λέει Μοσχοβίτης, ποιος Χολαργός. Okay, ποιος Χολαργός. Ομάδα η οποία δεν είχε ταξίδι μέσα εβδομάδα, δεν πήγε να σκιστεί τρίτη βράδυ με 5.000 Ισραηλινούς και τέτοια διαιτησία να παίξει. Ούτε Τετάρτη πρωί γυρνούσε από το Ισραήλ στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια ομάδα που έπαιξε το Σάββατο, την Κυριακή είχε το ρεπόρ της. Τη Δευτέρα είδε βίντεο από το παιχνίδι το προηγούμενο τα λάθη της. Την Τρίτη είδε βίντεο από τον ΠΑΟΚ. Είδε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ σήμερα και θα δει βίντεο και αύριο. Ωραία. Και θα προετοιμαστεί μια εβδομάδα με κάποιους καλούς ποιοτικούς παίκτες που έχει για να παίξει το Σάββατο. Ναι. Έτσι. Οπότε εύκολο παιχνίδι δεν είναι κανένα. Σίγουρα. Σίγουρα. Εύκολο παιχνίδι δεν είναι κανένα για κανένα. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, συνάδελφε. Νομίζω ότι ήμουν χείμωρος, συνάδελφε. Ήσουνα, ναι. Θα έλεγα ότι... δηλαδή νομίζω ότι ανοίγεις μπροστά αυτούς τους διαιτητές του αποψινού. Θα ήθελα να έρθω να απασφαλίσω από το στούντιο, ωραία. Αλλά δεν μου επιτράπηκε, γιατί τελευταία στιγμή μου ζητήθηκε κάτι εξτρά, ναι. Ωραία. Το οποίο με κράτησε, δηλαδή δεν θα ερχόμουν τώρα, κατάλαβε. Δεν. Νομίζω ότι δηλαδή. Μέχρι να φύγω να έρθω, δεν. Αν ήσουν, νομίζω εδώ θα μου θύμιζες. Θα είχες πολύ μεγαλύτερη ένταση στα λεγόμενά σου, νομίζω, και θα μου θύμιζες. Έχουμε ώρα, Χρήστο, ή απλά σηκώνεις το χεράκι. Δεν έχουμε ώρα, εντάξει, με άγχος λίγο. Μας κόβει, ρε. Όχι, κάτσε τώρα που τα λέμε, ωραία. Κάτσε που τα λέμε. Δηλαδή, σε σημείο που μπορεί με αυτά που θα έλεγες, αν απασφάλιζε από εδώ, να έλεγε κανένας από τους μπασκετικούς πόλεις που ακούνε. Εγώ, γιατί ξέρουν ότι είναι μπασκετική και ασχολείται με το μπάσκετ. Στον Κομνηνό, αυτός. Μπορεί να έχει φύγει ήδη, μην ξέρει, δεν νομίζει. Ο Μοσχοβίτης αυτός από το Λίμπερο. Κάτι έλεγε για σένα, λέει ότι αδιαφορείς για τη διαιτησία. Όχι, δεν υπάρχει αδιαφορία. Όχι. Υπάρχει. Υπάρχουν απάθεια. Απάθεια. Δηλαδή ότι. Όχι, μουτράκια. Μουτράκια. Δηλαδή κάνουμε όλα τα άλλα καλά ναι. και μένετε στο στραβό. Κατάλαβες. Ναι, αλλά αυτό το στραβό. Το
στραβό, ρε φίλε, όπως είναι από τα πιο σημαντικά. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δηλαδή κρίνεται και την πορεία των ομάδων στη διοργάνωση. Γιατί εγώ θυμάμαι και από τον Άρη πέρυσι και πρόπερσι που το είπε εσύ πριν, μου έσκασε η φλασία, ότι πάντα θυμάμαι και το Σταμάτη και το Γιάννη, και εγώ που είχα δει κάποια παιχνίδια, να λένε για την διαιτησία ότι έχει θεματάκια. Είναι λίγο είναι δηλαδή. Πολύ κακοί διαιτητές. Είναι πολύ κακοί διαιτητές περισσότερο. Ναι. Δηλαδή και στο μάτς το προηγούμενο με Telekom Vonis, ωραία, τώρα δεν πρέπει να πάει και στο διάλειμμα. Δεν πειράζει. Στο μάτς το προηγούμενο, ναι, ωραία, υπήρχαν κάποια. Δηλαδή είχε δοθεί, ας πούμε, θυμάμαι να το συζητούσαμε και με τους συναδέλφους μετά το μάτς την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Είχε δοθεί, ας πούμε, ένα αντιαθλητικό φάουλ στον Κόνιαρη. Πήγε στην τρίτη περίοδο ο διαιτητής να δει το instant replay στην τρίτη περίοδο, έτσι. Για φάουλ στο κέντρο, έτσι. Το οποίο σταματούσε τον βιασμό. Το οποίο φάουλ, ναι, μεν έχει δοθεί η εντολή ότι ξέρει, όταν σταματάει τον βιασμό δίνουμε αντιαθλητικό, αλλά ήταν ψιλοδιεκδικήσει την μπάλα και πήγε στην τρίτη περίοδο. Στο instant replay είδε τη φάση και έδωσε αντιαθλητικό φάουλ. Δηλαδή υπάρχουν διαιτητές οι οποίοι, τι να σου πω, το επίπεδο είναι τραγικά χαμηλό. Τραγικά χαμηλό. Και είναι κρίμα για τον λόγο ότι όντως οι ομάδες, όντως η διοργάνωση το παλεύει και χρόνο με το χρόνο. Στο κομμάτι της ποιότητας, το Champions δεν είναι της πρώτης σεζόν. Ναι, αυτό που ξεκίνησε δεν έχει καμία σχέση. Είναι πιο υψηλό το επίπεδο πλέον. Σε όλα τα επίπεδα, budget, ομάδες, ποιότητα, κόσμο και όλα αυτά. Εκείνο το κομμάτι της θέσης όμως δεν αλλάζει με τίποτα. Όχι μόνο δεν αλλάζει, μπορεί να γίνει χειρότερο. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Εδώ ο φίλος ο Γιώργος Γιαννής στέλνει μήνυμα και λέει καλημέρα. Καλημέρα Κωστή, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια στην ωραία εκπομπή σου. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Να σε καλά, αδελφέ. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Να σε καλά. Τρίτη βότκα από μένα. Τρίτη βότκα από μένα. Στην υγειά σου. Λοιπόν. Να σε καλά. Νίκο Μεσοβίτη, να σε καλά κι εσύ. Νίκο Παπαδόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα που έβαλες πλάτη, αδελφέ. Όποτε θες. Ήταν μια έντονη, έντονα φορτισμένη νύχτα. Ναι, ναι, ναι. Ελπίζω να μην ακολουθήσουν άλλες. Και εγώ στο εύχομαι, φίλε, γιατί σε θέλω ήρεμο. Και θα τα πούμε και αύριο και από κοντά. Ωραία. Φιλιά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, Νίκο Μοσχοβίτη. Αυτά από τον Μπασκετικό ΠΑΟΚ. Πολλά παράπονα διαιτησία. Μας τα είπε και ο Νίκο Μοσχοβίτη και μας τα εξήγησε αναλυτικά και με λεπτομέρειες. Αλλά αυτός, ρε φίλε, ο Χρήστο, άκουσες? Ο φίλος εδώ πέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια στην ωραία εκπομπή σου. Τι ωραία που περνάμε σε αυτή την πόλη, ρε φίλε. Αλλά ακούμε, αλλού στέλνουμε. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελικό κομμάτι της εκπομπής. Να μιλήσουμε και λίγο για Άρη και μετά τελικά από το Champions League σιγά-σιγά. Γιατί τα ματσάκια βλέπω έχουν μπει στην τελική του ευθεία. Τελική ευθεία για τον απόψινο Μπαλαντέρ, Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη το Champions League και έχουν μπει στην τελική του ευθεία, είμαστε λιγότερο από το δεκάλεπτο πριν το φινάλε, στα μάτς των 10. Manchester United Juventus παραμένει το 0-1 από το 16 με το τέρμα του Ντιμπάλα. Real Madrid Πλιζέν 2-1. Μείωσαν ή της Πιλτζέν, το 2-0 το έχει κάνει ο Μαρσέλο από την Βλεπουγατρία, το 1-0 ο Μπενζεμά, στο πρώτο ημίχρονο. Ρώμα Τσεσεκά Μόσχας 3-0, εύκολο βράδυ για τους Ρωμαίους, με 2 γκολ του Τζέκο και 1 του Ουντέρ. Λοιπόν, στο άλλο παιχνίδι, Σαχτάρ Μάντσεστερ Σίτι 0-3 στο 87 με τέρματα των Σίλβα, Λαπόρτ και Σίλβα, μάλλον, του Μπερνάρντο Σίλβα, του Πορτογάλου. Ο άλλος ήταν ο Νταβίτ Σίλβα που έβαλε το πρώτο γκολ. Χόφενχάιμ Λιόν ματσάρα που γίνεται στην Γερμανία. 2-3 μπροστά οι Λιονέ. Λοιπόν, είχαν προηγηθεί 0-1 με τον Τραωρέ 27, ισοφάρισε ο Κράμαριτς στο 33. Ο ίδιος παίχτης έκανε το 2-1 στο 47 για τους γηπεδούχους. Η ισοφάρισε η Λιόν στο 59 και στο 67 πήρε το προβάδισμα με το Memphis Depay. Λοιπόν, είπαμε για τα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, ακούσαμε για τα του Ηρακλή. Στο ποδόσφαιρο του Άρη, για να αναφέρουμε και εκεί 2-3 πραγματάκια, είπαμε νωρίτερα για το Φραν Βέλεθ, ο οποίος σήμερα το βράδυ υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία έδειξε υποτροπή στην θλάση των οπίστων μυρίων που είχε υποστεί ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός. 3 εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης, τόσο υπολογίζεται το διάστημα της απουσίας του. Θα χάσει τους αγώνες με ΑΕΚ ή τους Σπάτων για το κύπελο Ολυμπιακό και Απόλλωνα Σμύρνης και θα επιστρέψει καλώς εχόντων των πραγμάτων με την επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά την διακοπή στο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Όφη στο Κεντρικούλες, ένα μήνα δηλαδή περίπου, ο Φραν Βέλεθ.
Μια σημαντική απουσία για τον Πάκο Ερέρα, γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή στον οποίο ο Ισπανός τεχνικός βασίζει σε μεγάλο βαθμό την προώθηση της μπάλας από την άμυνα, το build-up που λένε οι προπονητές σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε κάποιες περιοχές της Ανλίγκης δεν καταλαβαίνουν τη συγκεκριμένη λέξη, το κατανοώ και το σέβομαι. Το κτίσιμο λοιπόν της επίδεσης από πίσω, μην βρίζετε γιατί δεν μπορεί να βρίζετε, σας αγαπάμε. Λοιπόν, αλλαγή ετοιμάζει βλέπω Γιουβέντους με Ντάγκλας Κώστα. Έχει αυτή την ικανότητα ο Βέλεθ να κατεβάζει την μπάλα, να προωθεί το παιχνίδι. Η πρώτη πάσα που λέμε συνήθως από την άμυνα έχει γενικότερα ένα πακέτο που τον κάνει πολύ σημαντικό στα πλάνα του Ερέρα. Φάνηκε και με την αλλαγή του κόντρα στον ΠΑΟΚ πώς αποσυντονίστηκε η άμυνα και η μεσοαμυντική λειτουργία του Άρη. Όπως έρθαν όμως τα πράγματα, η ομάδα θα πρέπει να μάθει να ζει χωρίς τον Βέλεθ για τις επόμενες 3 εβδομάδες και με πολύ σημαντικά παιχνίδια μπροστά της. Αντικαταστάτης υπάρχει διαθέσιμος, είναι ο Ούγκο Σόουζα. Το λέει η λογική, η ποδοσφαιρική λογική, και το λέει και το γεγονός ότι οι άλλοι δύο ποδοσφαιριστές που υπάρχουν για τα στόπερ, ο Δελιζίζης και ο Μαύραη, δεν ταιριάζουν λόγω των αγωνιστικών τους χαρακτηριστικών. Και φάνηκε ότι δεν ταιριάζουν και στο πρώτο μέχρι τη Νέα Σμύρνη. Οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές. Άρα θα πάμε στην επιλογή του Σόουζα. Και ο Ερέρα συγκεκριμένα θα πάει στην επιλογή του Σόουζα. Τώρα θα είναι με το Μαύραη, θα είναι με το Δελιζίζη σε κάποια μάτια, θα το δούμε. Εντάξει, ο Μαύραη έχει μια μεγαλύτερη ικανότητα και από τους δύο στο κατέβασμα της μπάλας. Υπάρχει όμως απ' την άλλη και η χημεία του Σόουζα με τον Δελιζίζη, που έχει χτιστεί από την περσινή σεζόν. Ο Δελιζής, ο οποίος είναι σταθερότατος φέτος όσα μάτια έχει αγωνιστεί και είναι νομίζω τους πιο σταθερούς παίκτες του Άρη μαζί με τον Βέλεθ και τον Χουλιάν Κουέστα. Αύριο επιστρέφει η ομάδα στις προπονήσεις και ξεκινάει την προετοιμασία της για τον ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ στο κεκλεισμένο των θυρών ΟΑΚΑ. Μετά το χθεσινό ρεπό, ο Άρης δεν έχει το περιθώριο να μείνει παραπάνω στο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής. Τελείωσε, πέρασε, μπήκε στο ντουλάπι, προχωράμε. Έχει μπροστά του για μένα ένα παιχνίδι, αυτό με την ΑΕΚ και αυτό με τον Ολυμπιακό, θα τα έβαζα μαζί, μία διάδα αγώνων που με βάση την θέση της ομάδας βαθμολογικά, τα ονόματα των αντιπάλων που έχει μπροστά της, εάν πάρει από 4 έως 6 βαθμούς, γιατί όχι και το απόλυτο των εικόνων σε αυτά τα δύο παιχνίδια, και το 4 το πάω με τη λογική περισσότερο μια ισοπαλία με την ΑΕΚ και μια νίκη με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι θα είναι και το ιδανικό αντίδοτο σε εισαγωγικά αυτή τη στιγμή για τον Άρη, να βρει την ψυχολογία και τα αποτελέσματα, το αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα που ψάχνει για να αλλάξει το momentum αυτή τη στιγμή στην ομάδα και να αντιστραφεί εντελώς το κλίμα και μέσα στο γήπεδο αλλά και μέσα στο μυαλό των ποδοσφαιριστών. Γιατί μεταξύ άλλων ο Άρης που αυτή τη στιγμή προσπαθεί να προσαρμοστεί και στο πρωτάθλημα αλλά και στα θέλω του προπονητή, του λείπει αυτό το οποίο για παράδειγμα έχει ο ΠΑΟΚ. Το ότι ο ΠΑΟΚ λέει ότι ό,τι και να γίνει εγώ μες στο γήπεδο νιώθει οι παίχτες μια σιγουριά και μια βεβαιότητα θα πάρουν την νίκη στο τέλος. Δεν έχει αυτό το στοιχείο ο Άρης και μια νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως την ΑΕ και τον Ολυμπιακό, ακόμα και δύο νίκες κοντά σε αυτούς τους δύο, νομίζω ότι θα του τονώσει πολύ την αυτοπεποίθησή του και θα τον βοηθήσει να παίξει και πιο ελεύθερα στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή ο Άρης ψάχνει πάλι μετά από 2 ήττες την ψυχολογική όθηση που θα τον ξεκλειδώσει νομίζω σε αρκετά πράγματα. Είπαμε ότι είναι ακόμα μια ομάδα που δουλεύεται, μια ομάδα που προσαρμόζεται. Καλός ή κακός, αυτή είναι η κατάσταση όταν έχει ένα ρόστερ με 18 ποδοσφαιριστές. Λάθη γίνονται. Φυσικά θα γίνονται και λάθη. Και υπάρχουν και λάθη που γίνονται από παίχτες, υπάρχουν τα λάθη της διαχείρισης από τον προπονητή.
Εντάξει, και αυτός όμως προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μια νέα κατάσταση. Και ο Ερέρα έχει ένα χαρακτηριστικό στη φιλοσοφία του που είναι θετικό, αλλά ανάλογα με την εξέλιξη και ενός αγώνα μπορεί να του βγει και αρνητικό. Δηλαδή, ότι ο Ερέρα έχει μια φιλοσοφία, δεν την αλλάζει ανάλογα με τον αντίπαλο. Δεν λέει δηλαδή αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε σε κάποιες περιπτώσεις, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ο Ερέρα, για παράδειγμα, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ λέει: εγώ θα μπω επιθετικά και θα πάω να πάρω εγώ τον πρώτο ρόλο μέσα στο γήπεδο και να χτυπήσω το μάτς. Το συνέχισε και μετά από το 1-0. Το συνέχισε και μετά από το 1-1. Και στο δεύτερο ημίχρονο μπορούμε να πούμε ότι του κόστησε κιόλας. Γιατί αν ο Άρης καθόταν πίσω, άφηνε στον ΠΑΟΚ την μπάλα και εκμεταλλευόταν τους ανοιχτούς χώρους, μπορεί να έβρισκε μια αντεπίθεση και να έκανε το 2-1. Έπαιξε όμως λίγο, ρίσκαρε. Ανέβηκε μπροστά, άφησε χώρους πίσω. Δεν του βγήκε το ρίσκο. Είναι μια φιλοσοφία αυτή του Ερέρα. Απ' τη μια είναι ωραίο να μένεις πιστός στη φιλοσοφία σου. Είναι όμως ένα ρίσκο κάποιες φορές. Και μέχρι να μάθεις, θα το πληρώνεις αυτό το ρίσκο. Όπως νομίζω ότι σε έναν βαθμό το πλήρωσε και κόντρα στον ΠΑΟΚ. Σε ένα παιχνίδι όμως που αυτό το οποίο έπαιξε ρόλο νομίζω για μένα πρωτίστως είναι οι λεπτομέρειες. Και ο Άρης, αν παρατηρήσετε και τα άλλα δύο παιχνίδια τα οποία έχει γνωρίσει την ΙΤΑ, έχουν κριθεί στη λεπτομέρεια. Η καραμπόλα με το Δελιζίση και το δοκάρι του Ματέο στα Γιάννενα. Στον Πανιόνιο η κεφαλιά του Ντομίνγκες που πήγε εκεί που δεν μπορούσε να την πιάσει ο Κουέστα. Και η φάση πάλι με τον Ματέο να τη χάνει στο φινάλι του παιχνιδιού. Και το φυσικά το πέναλτι που δεν δίνει ο Κομίνης. Και με τον ΠΑΟΚ το χαμένο πέναλτι του Γιουνές. Αναγκαστική αλλαγή του Βέλεθ 24 που αλλάζει το παιχνίδι και τα πλάνα του Ερέρα. Γιατί αν ο Ερέρα δεν έκαιγε αυτή την αλλαγή τόσο γρήγορα, αλλιώς θα διαχειριζόταν το δεύτερο ημίχρονο. Και μπορεί να έβαζε και τον Ασλίδη, μπορεί να έβαζε και τον Μαρτίνες. Επέλεξε όμως τον πρώτο. Ο τεχνικός του Άρη. 0-2 Ιουβέντους. 0-2 Ιουβέντους. Μάλιστα με τον Κριστιάνο. Όχι, τελικό. Τελικό. Όχι, 0-2 Ιουβέντους. Τελικό στο Old Trafford. 0-1. Με πολύ λαό Τζιουβέντους, μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η λογική του Ερέρα και αυτή είναι η φιλοσοφία του Ερέρα. Δεν ξέρω αν στη συνέχεια, βλέποντας ότι δεν του βγαίνει, θα το αλλάξει. Και αν θα το κάνει αυτό με την ΑΕΚ, για παράδειγμα. Εγώ νομίζω ότι δεν θα το αλλάξει. Έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο, δουλεύει με αυτόν. Έχει κάνει και αυτό στα λάθη του, έχει κάνει και παίχτες στα λάθη του. Όταν δουλεύεις, κάνεις λάθη. Αυτό το οποίο δημιουργεί μια αισιοδοξία είναι ότι ο Άρης των 3,5 εκατομμυρίων budget απέναντι σε ένα budget 30 εκατομμυρίων έδειξε ότι δεν έχει πολύ μεγάλη απόσταση από αυτή την ομάδα του ΠΑΟΚ. Έτσι όπως έπαιξε ο ΠΑΟΚ στο Βικελίδης, έτσι να το τονίσουμε αυτό. Και βάσει του υλικού, του πολύ ποιοτικού υλικού που διαθέτει, σε κάνει να αισιοδοξείς και να πιστεύεις ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει. Και όσο ο Άρης προχωράει και βρίσκει τη χημεία του και το μέγενιά του ως ομάδα μέσα από τους αγώνες, γιατί με τον τρόπο που δουλεύει ο Ερέρα μέσα στην εβδομάδα, μόνο μέσα από τους αγώνες μπορεί να το καταφέρει αυτό. Νομίζω ότι όσο πράγμα παιχνίδια θα βλέπουμε και κάτι καλύτερο. Θέλω να πιστεύω. Και είναι και δική μου εκτίμηση, αν θέλετε. Για αυτόν τον Άρη. Τώρα, μακάρι να μην βγούμε ψεύτες. Γιατί και μια προϋπόθεση απαραίτητη, την οποία πρέπει να θέσουμε. Για να γίνει αυτό, δεν φτάνει μόνο η προσαρμογή που θα γίνει μέσα στα παιχνίδια, πρέπει να διορθωθούν και τα λάθη. Μπορεί να περνάνε τα παιχνίδια, να εμφανίσει καλύτερο, αλλά να υπάρχουν πάντα αυτά τα λάθη, είτε από πλευρά παιχτών είτε από πλευρά προπονητή, που να δικούν την προσπάθειά σου και την καλή σου εικόνα στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Είναι ένα συνδυασμό προσαρμογή και διόρθωση των λαθών για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Από αύριο λοιπόν ξεκινάει η προετοιμασία για το ματς με την ΑΕΚ. Χωρίς τον Βέλεθ, με τον Σόζα λογικά να είναι ο αντικαταστάτης του και θα περιμένω να δούμε ποια θα είναι τα πλάνα του Ερέρα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αν θα επιμείνει δηλαδή στο 4-2-3-1 ή αν θα αλλάξει κάτι είτε στο σύστημα είτε σε πρόσωπα. Να σας πω την αλήθεια, λίγο νωρίς είναι βέβαια, αλλά σε μια πρόωρη πρόβλεψη την προηγούμενη εβδομάδα, τέτοια μέρα Τρίτη, κάναμε πρόβλεψη για την 11 και την πιάσαμε.
Νομίζω ότι η μόνη αλλαγή εκτός απρόπτου θα είναι αυτή στο κέντρο της άμυνας. Δηλαδή με το σώσμα πριν θέση του Βέλετ. Δεν βρίσκω λόγο να αλλάξει κάποιον από τους υπόλοιπους εντεκάδας. Να σας πω την αλήθεια. Ή εκτός αν βάλει τον Ματί για βασικό και βγάλει τον Μπάσα. Και αυτό είναι μια πιθανότητα. Χάνεις βέβαια στο ύψος, στο κέντρο. Θα τα δούμε όμως και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε αρκετές μπροστά μας. Μέχρι το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στα τελικά του Champions League. Ξεκινώντας από τα παιχνίδια των 8 παρα 5. ΑΕΚ Bayern Μονάχου 0-2. Στο γεμάτο ΆΚΑ. Young Boys Valencia 1-1. Στα παιχνίδια των 10 που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Manchester United Juventus 0-1. Real Πλιζέν 2-1. Ρώμα Τσεσεκά Μόσχας 3-0. Σαχτάρ Ντόνετσκ, Manchester City 0-3, εύκολη είναι και η ομάδα του Pep Guardiola. Hoffenheim Lyon 3-3, σε ένα χορταστικό μάτς, στο πιο χορταστικό μάτς βραδιάς, με τη Hoffenheim να ισοφαρίζει και να σώσει τον βαθμό στο φινάλε και συγκεκριμένα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Και Ajax Benfica μπήκε τελικά γκολ και είναι για τον Νέαντα νίκη για τους Ολλανδούς 1-0. Στις καθυστερήσεις, από ό,τι βλέπω, στο δεύτερο λεπτό, με τον Μαζράουι να χαρίζει μια αγχωτική νίκη στους Ολλανδούς στην ομάδα του Άμστερνταμ. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Χρήστο Γιώση, ευχαριστούμε πολύ τη Στίχημαν και το Στίχημαν.gr που ήταν μαζί μας. Τα πρωταθλήματα έχουν ξεκινήσει, προχωρούν με αμείωτο ρυθμό, μην το ξεχνάτε, όπως και οι ευρωπαϊκές οργανώσεις, όπως είχαμε απόψε βραδιά Champions League και θα έχουμε και αύριο. Όλα σε full εξέλιξη και όλοι έχουν ξεκινήσει τις προβλέψεις για κάθε αθλητικό γεγονός στον κόσμο. Για όλους εμάς που μας αρέσουν οι προβλέψεις και παρακολουθούμε κάθε μάτς ξεχωριστά και αναλυτικά, έτσι, και τώρα το βραδάκι και το Σαββατοκύριακο. Το στοίχημα.gr δίνει τη δυνατότητα να κλείνετε το στοίχημά σας από όλες τις συσκευές όποτε εσείς θέλετε με το cash out. Λοιπόν, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατεβάζετε την εφαρμογή του στοίχημα στο κινητό σας και παίζετε μπαλίτσα. Όμορφα και απλά. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10, με τον Νίκο Μοσχοβίτη αυτή τη φορά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Μηνυματικά, γιατί γραμμές δεν ανοίξαμε. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα να σας κάνει παρά από τις 12 μέχρι δεν ξέρω πότε, γιατί είναι μια εκπομπή, είναι νομίζω η μόνη εκπομπή στα αργιανά της πόλης που ξεκινάει στην ώρα της, αλλά κανείς δεν ξέρει πότε θα ολοκληρωθεί. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο, να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.